Καλό μεσημέρι σε όλους. Λίμπερο 107,4 ακούτε. Λίγο μετά τις 3 είμαστε πάντα εδώ στο Τρίποντο. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 5. Με ειδήσεις, με σχόλια, με ρεπορτάζ, με παρασκήνιο, με ενημέρωση, με επικαιρότητα. Ποδοσφαιρική, μπασκετική, πολιτική, υγειονομική και κάθε λογής που προφανώς σας ενδιαφέρει. Με ρεπορτάζ φυσικά για όλες τις ομάδες. Με ανταποκρίσεις, με τηλεφωνικές συνδέσεις και φυσικά με τις δικές σας απόψεις ζωντανά στον αέρα στην τελευταία ώρα ή ημίωρο, αναλόγως πώς θα πάμε με τα ραντεβού που έχουμε κανονίσει, με τις ανταποκρίσεις, με το ρεπορτάζ, γιατί βεβαίως σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου θεωρητικά όλο και κάτι θα βρούμε, όλο και κάτι θα έχει, όλο και οι ομαδάρες μας κάτι θα κάνουν. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. Κώστας Κούσης στο μικρόφωνο και βεβαίως μαζί μας και η Salcol Ελλάς στην πρώτη ώρα της εκπομπής, η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της ξηράς δόμησης και των κατασκευών από ένα δωμάτιο μέχρι ένα ξενοδοχείο, η εταιρεία που εμπιστεύονται αρχιτέκτονες, μηχανικοί, διακοσμητές για μεγάλα και απαιτητικά έργα αλλά και για κατοικίες και καταστήματα. Ανακαίνεις το ξενοδοχείο, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, το διαμέρισμά σου, κάνε την περιουσία σου προσοδοφόρα και λειτουργική, έτοιμη να υποδεχθεί το μέλλον. Κάλεσε σήμερα στο 231-09-47-200 για προσφορά ή επισκεφτείτε το salcol.gr, το site της εταιρείας, κορυφαία για γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις και ελαιοχρωματισμούς. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε βεβαίως και με τους τρόπους επικοινωνίας. Γράφετε FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54-222 με κόστος 62 λεπτά του ευρώ, με το ΦΠΑ μέσα, και βεβαίως είναι δεδομένο ότι θα ανοίξουμε και γραμμές στο 287-888 αργότερα στην εκπομπή, όχι τώρα. Όποιος θέλει να καλέσει μπορεί βέβαια να καλέσει, η γραμματεία μας είναι εδώ για κάποια πληροφορία, για να ρωτήσει κάτι, όμως στον αέρα θα βγούμε αργότερα. Τώρα θα πάμε στην ειδησιογραφία, στο ρεπορτάζ, να πούμε ότι υπάρχει μήνυμα του 112 Χρήστο, σε όσους είναι στη Μύκονο και στη Χαλκιδική, εσύ γύρισες, οπότε εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Αρχίζουν τα πράγματα και σφίγγουν ακόμη περισσότερο. Πάμε για lockdown στη Χαλκιδική όσον αφορά βέβαια στο πρόβλημα του κορονοϊού. Και πριν από λίγο έσκασε εντός εισαγωγικών μήνυμα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και καλεί με μήνυμα να φορούν όλοι μάσκες υποχρεωτικά, όλοι όσοι είναι στη Μύκονο και στη Χαλκιδική. Και βεβαίως θυμίζουμε ότι πρόσφατα, νωρίτερα δηλαδή σήμερα, υπήρξε και ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αυστηροποίηση των μέτρων στη Μύκονο και στη Χαλκιδική λόγω των αυξημένων κρουσμάτων. Το μήνυμα λέει: αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο COVID-19 στη Μύκονο, φοράτε υποχρεωτικά μάσκα, να είστε σε επιφυλακή, μείνετε υγιείς. Και το ίδιο λέει: φοράτε υποχρεωτικά μάσκα, αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο στη Χαλκιδική. Ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας. Και τα μέτρα αυτά είναι: αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης στη Μύκονο και στη Χαλκιδική, όπως live party, εμποροπανήγυρες, λιτανίες, λαϊκές αγορές κτλ. Απαγόρευση κάθε είδους συνάθρησης πολιτών άνω των 9 ατόμων. Δηλαδή, άμα είμαστε 9, εντάξει, δεν κολλάει. Έτσι είναι, Χρήστο. Ούτε 8 κολλάει. Αλλά με 10 κολλάει. Για οποιοδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο. Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4. Εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς πρώτου βαθμού, όπου επιτρέπεται έως 6. Υποχρεωτική χρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε πάρα πολύ καλά. Από το καλό στο καλύτερο με τα θέματα αυτά. Τώρα, μια άλλη έτσι σημαντική είδηση. Πέρα βέβαια από τα μεταγραφικά που θα ακούσουμε αργότερα, μετά το πρώτο ημίωρο θα ακούσουμε Κώστα Βασιλόπουλο για ΠΑΟΚ και Νίκο Παπαδόπουλο για Άρη, και τα μπασκετικά μας φυσικά θα τα πούμε με Αντώνη Γκάτζιο για Άρη, θα πούμε και για Ηρακλή, θα πούμε και για ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι αποφασίστηκε και είναι οριστικό στον τελικό του κυπέλου οι Άρη και ο Ολυμπιακός να παίξουν με τα περσινά ρόστερ. Τώρα αυτό πώς γίνεται, ρε Χρήστο, θα γυρίσουν πίσω? Τέλος πάντων, όσοι παραμένουν. Αυτό αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ σήμερα το μεσημέρι.
Αυτό σημαίνει ότι από τη μία πλευρά δεν θα έχει ΑΕΚ του Σινσούα, Ενομπακάρε, Καρακλάγιτς, Ιατρούδη, είναι αυτή που πήρε τώρα. Έχουν αποχωρήσει ιδανικοί Αραούχο και Βράνιες. Σημαντικές αποσίες και ο Ολυμπιακός. Δεν θα παίξει ο Τσιμίκας που πήγε στη Λίβερπουλ. Έλαμπταν Αλουή, ο Χριστοδουλόπουλος. Ενώ δεν υπολογίζονται οι αποκτηθέντες Ραφίνια, Χολέμπας, Κρίστινσον, Αποστολόπουλος και όποιον άλλο πάρει ο Ολυμπιακός μέχρι και τη 30 του μηνός που θα γίνει ο αγώνας. Σημειώνεται ότι η ίδια απόφαση ισχύει και για τους δύο αγώνες μπαράζ μεταξύ Ξάνθης και Απόλλωνα Σμύρνης. Συγκεκριμένα θα έχουν τους παίκτες που υπήρχαν ως τις 2 Αυγούστου. Η Ξάνθη βέβαια πρόλαβε και έκανε κάποιους επαγγελματίες από την ΚΑΠΑ 19, αναφέρει το ρεπορτάζ. Πολύ ωραία πράγματα. Νομίζω ότι είναι και ας πούμε το σωστό αυτό. Γιατί εντάξει, είπαμε τώρα να μεταφερθεί ο τελικός, αλλά άμα ο άλλος κάνει 10 μεταγραφές ας πούμε και πάρει παιχταράδες και ο άλλος δεν πάρει, είναι λίγο άνισο, γιατί θεωρητικά ήταν οι ομάδες της προηγούμενης σεζόν. Τώρα έχει γίνει θέμα η νέα φανέλα του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Άλλος αρέσει, άλλος δεν αρέσει, εντάξει, γούστα είναι αυτά, έτσι. Όμως από ό,τι βλέπω εδώ στο ΠΑΟΚ 24 έγινε θέμα επίσης και ότι εμφανίζονται οι παίκτες με τις καινούργιες φανέλες, λογικό. Και υπάρχει και ο Βιερίνια μέσα στη φωτογραφία, ενώ οι υπόλοιποι που έχουν αποχωρήσει δεν είναι. Έχουν βάλει οι ηθήνοντες του site και τον Ινούα και τον Σβάμπ, τους δύο καινούργιους δηλαδή παίκτες. Μέσα όμως στην φωτογράφηση που είναι με τις καινούργιες φανέλες είναι και ο Βιερίνια με την παλιά. Τώρα προφανώς αυτό κάτι θέλει να δείξει. Δεν πρόλαβα να τον βγάλουν, θέλουν να τον βγάλουν πιο μετά, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι αλλαγές. Είναι προφανές ότι μάλλον το τελευταίο ισχύει, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα ζήτημα το οποίο έτσι υπάρχει και πρέπει να το καταγράψουμε. Τώρα όσον αφορά για τη φανέλα, διάβασα και τις από χθες πολλές κριτικές, πολλές απόψεις, άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Παιδιά, πάντα έτσι θα είναι. Πάντα κάποιος θα έχει ένα γούστο διαφορετικό από το δικό μας. Πάντα οι ομάδες αποφασίζουν τελικά, ό,τι και να λέμε εμείς, οι ομάδες αποφασίζουν και αυτές βέβαια είναι και υπεύθυνες για την επιλογή. Εγώ νομίζω ότι η φανέλα είναι μια χαρά. Εντάξει, παραπέμπει σε κάποια άλλα ζητήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια φανέλα που θυμίζει και τον παλιό ΠΑΟΚ. Βεβαίως άλλοι θα ήθελαν πιο χοντρή ρίγα, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το marketing στη μέση. Πρέπει κάθε χρόνο να παρουσιάζεις κάτι διαφορετικό, να έχεις κάτι που να τραβάει. Εντάξει, τώρα σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει, τα είπαμε αυτά, είναι γούστα. Και βεβαίως δεν σημαίνει ότι αλλάζει η αγάπη σου για την ομάδα αν είναι ωραία η φανέλα ή όχι. Οι φανέλες οι περισσότερες αντιστοιχούν στην ομάδα, άρα αντιστοιχούν στην ιδέα, στην αγάπη που έχεις για το σύλλογο. Τώρα αν είναι η ρίγα πλάγια, η ρίγα χοντρή, έχει λουλουδάκια, έχει αγκαθάκια, είναι ένα ζήτημα πιο πολύ για το καφενείο, για να περνάει η ώρα μας, ιδίως τώρα με αυτό το τεράστιο διαδικτυακό καφενείο που λέγεται Facebook. Δώστε λίγο βάση όλοι οι φίλοι του Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Το ότι τηρούνται εκεί όλα τα μέτρα ασφαλείας το ξέρετε. Το ότι η διασκέδαση είναι εγγυημένη επίσης το ξέρετε. Το ότι με το που περνάτε την είσοδο του καζίνο σας μοιράζουν λεχνούς συμμετοχής προφανώς και το ξέρετε. Υπάρχει κόσμος όμως που δεν δίνει σημασία και πετάει αυτούς τους λαχνούς, χωρίς να συνειδητοποιεί βεβαίως ότι έτσι μπορεί να πετάει την τύχη του. Γιατί με τους λαχνούς αυτούς συμμετέχετε σε κληρώσεις που κερδίζετε από αυτοκίνητο μέχρι πολλές χιλιάδες ευρώ. Και μην ξεχνάμε ότι πέρα από τις καθημερινές κληρώσεις μετρητών που υπάρχει στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη, υπάρχουν και κληρώσεις Lucky 7. Από Παρασκευή ως Κυριακή μοιράζονται 21.000 ευρώ, 7.000 ευρώ ανακλήρωση. Πολύ χρήμα. Έτσι, γι' αυτό προσοχή στους λαχνούς, δεν τους πετάμε, τους κρατάμε και καθόμαστε μέχρι τη 1.30 ή πηγαίνουμε αργά, γίνεται και αυτό, βγαίνουμε για ποτό κτλ. Και μετά πάμε για μια βόλτα στο καζίνο. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, στη 1.30 μετά τα μεσάνυχτα είναι η κάθε κλήρωση Lucky 7. Είπαμε στο δεύτερο ημίχρονο θα έχουμε Κώστα Βασιλόπουλο, τον ζήτησε μάλιστα και ένας φίλος χθες επιτακτικά, οπότε δεν μπορούσαμε να του χαλάσουμε χατήρι. Θα έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο από Νάουσα, θα έχουμε Αντώνη Γκάτζο για μπάσκετάρι. Θα πούμε εμείς τα δικά μας μπασκετικά, Ηρακλή και τα λοιπά. Θα έχουμε και μπάσκετ ΠΑΟΚ. Ποδόσφαιρο Ηρακλή, είπαμε ποιο είναι το θέμα. Ηρακλής Αμπελοκήπων είναι το σενάριο. Τώρα, κατά πόσο αυτό μπορεί να προχωρήσει, εξαρτάται και τι θα γίνει με τις αναδιαρθρώσεις,
αν θα ανεβεί ο Ηρακλής Αμπελοκήπων, ο οποίος ήταν τέταρτος φέτος και ενδεχομένως να ανεβεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αν ανεβεί στην τρίτη εθνική κατηγορία, τότε θα μπορέσει να προχωρήσει και το ζήτημα της συγχώνευσης, της απορρόφησης, θα λέγαμε, από τον Ηρακλή. Τώρα κάτι δηλώσει του κυρίου Ζαντόπουλου, να έρθουν κάποιοι σοβαροί άνθρωποι και τα λοιπά. Εντάξει, νομίζω ότι το μήνυμα ελήφθη. Και αν δεν ελήφθη, πρέπει να ληφθεί. Τώρα από εκεί και πέρα να κρίνει ο καθένας ένα μεγάλο σύλλογο όπως ο Ηρακλής και να ζητά και να απαιτεί και να νουθετεί, νομίζω ότι πάμε σε μια άλλη κουβέντα. Ας είναι προσεκτικός βεβαίως ο Ηρακλής όλα αυτά τα χρόνια, για να μην δίνει το δικαίωμα στον οποιοδήποτε να τον χαρακτηρίζει σοβαρό, ασόβαρο και κάθε τι άλλο. Κάποιοι από την Τρίγλια βγαίναν, λέγαν διάφορα, από την Κάτω Καμήλα, από την Άνω Αγελάδα. Εντάξει, φταίει ο Ηρακλής για αυτά, για όλα αυτά, αλλά κάπου ας πούμε να γνωρίζουμε και που πατάμε και που βρισκόμαστε. Αυτά για τον Ηρακλή, θα έχουμε εξελίξεις, σίγουρα όμως θα έχουμε εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι θα προχωρήσει το ζήτημα για το θέμα του με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Είχαμε και το Champions League, η Paris Saint-Germain, χθες τα λέγαμε τον Γιώργο τον Μπαϊράμι, ήταν το φαβορί βεβαίως. Βέβαια είπαμε και το 4-32 της Λειψίας, πολύ έτσι ελκυστικό, αλλά τελικά ο Μπουκ είχε δίκιο, ο Τίπστερ δηλαδή είχε δίκιο που έβαλε τις αποδόσεις αυτές, πλήρωσε το 1,87 που είπαμε ότι δεν είναι και άσχημο, 0-3 κέρδισε η Παρή, μια Παρή βεβαίως η οποία έχει ρίξει πολύ χρήμα για να φτάσει στον τελικό του Champions League, πάρα πολύ χρήμα, πάνω από δισεκατομμύριο ευρώ έτσι έδωσε. Και μάλιστα βλέπω και ένα ωραίο θέμα, όπου μερικές μεταγραφές είναι το 17 η Παρή έδωσε 222 εκατομμύρια για να πάρει τον Νεϊμάρ, το 18 έδωσε 135 εκατομμύρια για να πάρει τον Εμπαπέ, το 13 έδωσε 64,5 εκατομμύρια για να πάρει τον Καβάνι, το 15 έδωσε 63 εκατομμύρια για να πάρει τον Ντι Μαρία που ήταν πολύ καλός, το 20 φέτος δηλαδή έδωσε 50 εκατομμύρια για να πάρει τον Ικάρντι, το 14 έδωσε 49,5 εκατομμύρια για να πάρει τον Νταβίντ Λουίζ, το 12 έδωσε 42 εκατομμύρια για να πάρει τον Ντιάγκο, τον Ντιάγκο Σίλβα, το 11 έδωσε 42 εκατομμύρια για να πάρει τον Μπαστόρε, το 12 έδωσε 40 εκατομμύρια για να πάρει τον Λούκας Μόουρα και το 18 έδωσε 40 εκατομμύρια για να πάρει τον Παρέδες. Εντάξει, έδωσε αρκετά λεφτά, τα κατάφερε τώρα, έφτασε στον τελικό και να δούμε βεβαίως αν θα μπορέσει να το σηκώσει. Δεν είναι και κάτι εύκολο, αλλά σε κάθε περίπτωση έφτασε στον τελικό, είναι μια επιτυχία και αυτό, χαλάλι το χρήμα. Είχαμε και NBA, θα πούμε τα μπασκετικά λίγο πιο μετά, απλά να θυμίσουμε τώρα βεβαίως για όσους ίσως δεν ενημερώθηκαν, τα ξημερώματα έγιναν οι αγώνες, δύο μεγάλες εκπλήξεις. Κέρδισε το Ορλάντο τους Milwaukee Bucks του Γιάννη Αντετοκούμπο. Δεν παίζουν τίποτα αυτοί, εντάξει, μόνο ο Γιάννης εκεί παλεύει και αυτός είναι μέτριος. Έτσι τώρα θα μου πεις 30 τόσους πόντι και 15 rebound, μέτριος. Εντάξει, τέλος πάντων. Είναι μεγάλη κουβέντα. Το θέμα είναι ότι πίσω από τον Γιάννη δεν υπάρχει τίποτα. Ο Μίτλετον δεν υπάρχει. Ο Μπλέτσο είναι ο γνωστός λαθέρ στα playoffs. Ο Λόπεζ δεν έπαιξε και πολύ καλά. Και το Ορλάντο ήταν πάρα πολύ καλό. Είχε φοβερό Νίκ Βούτσεβιτς, ο οποίος έκανε πάρτι κάτω τα καλάθια. 35 πόντους ρεκόρ καριέρας. Και έτσι 1-0 το Ορλάντο. Βεβαίως, εντάξει, θα περάσει το Μιλγόκι, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα καμπανάκι αυτό. Δεύτερο καμπανάκι για το τι γίνεται στα playoffs του NBA, εκεί όπου σκληραίνουν λίγο οι άμυνες επιτέλους και δεν είναι η παιδική χαρά γύρω-γύρω όλο το παιχνίδι. Η μεγάλη νίκη των Blazers επί των Lakers. Να πούμε ότι και το Orlando και οι Blazers είναι οι 8ες ομάδες, έτσι. Παίζει ο πρώτος με τον 8ο και ο 8ος κέρδισε και στην Ανατολή και στη Δύση τον πρώτο. Οι Blazers λοιπόν με το φοβερό Lillard 35 πόντους κέρδισαν τους Lakers, οι οποίοι είχαν βέβαια triple-double από τον LeBron, ο οποίος έκανε φοβερά πράγματα, 23 πόντους, 19 assists, 15 rebound κτλ. Αλλά πίσω από τον LeBron και τον Davis δεν υπάρχει τίποτα για τους Lakers και μάλιστα πολύ κριτική, γιατί είχαν 17% νομίζω στα τρίποντα, φοβερό. Εγώ και ο Χρήστος να σουτάραμε 100, Χρήστο, θα βάζαμε παραπάνω από 17. Το λιγότερο τα διπλά, 34.
Βέβαια τώρα, τι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι αποτελέσματα έτσι που προκάλεσαν έτσι το σχολιασμό από πολλούς. Προκάλεσαν εντύπωση, αλλά βεβαίως εννοείται ότι τα φαβορί παραμένουν ακλόνητα, δηλαδή και οι Lakers και οι Milwaukee για πρόκριση στον επόμενο γύρο. Οι Rockets βέβαια κέρδισαν με πάρα πολύ καλό τον φοβερό Harden, ο οποίος πράγματι στο ένας εναντίον ενός είναι καλύτερος. Η είδηση βέβαια το NBA έρχεται, Χρήστο, από την συνέντευξη που παραχώρησε ένα μοντέλο στο Instagram, η οποία αποκάλυψε ότι συνευρέθη παρακαλώ, με 7 παίκτες των Phoenix Suns ταυτόχρονα. 7. Και το ερώτημα είναι, οι άλλοι 5 πού ήταν, τι κάνανε οι άλλοι 5. Οι άλλοι 5 τι κάνανε, κοιμότανε. Στα γενέθλιά μου που ήταν το Σαββατοκυριακό του Memorial Day, τους είδα όλους. Το έκανα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και μετά ήρθαν όλοι τους. Ήταν χαρακτηριστικά η ατάκα του μοντέλου για το περιστατικό στο podcast No Jumper. Λίγο βέβαια, μάλιστα, λίγο μετά, μάλιστα, αποκάλυψε μέσω του Instagram ότι η ομάδα ήταν η Phoenix Suns και ο πρώτος ήταν ο Devin Booker. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, δεν γράφει κανείς το όνομά της. Τέλος πάντων, εδώ αυτά που βλέπω τα ρεπορτάζ, δηλαδή τρομερή η αγωνία, ας πούμε, οι ρεπόρτερ να ψάξουν να βρούνε πώς λέγεται η κοπέλα. She confirms she hooked up with 7 players from my NBA team at the same time. Later she confirmed it was Phoenix Suns. Εντάξει, υπάρχει τώρα, εννοείται. Μπορεί να βρεθεί το όνομα. Εδώ πάντως το μοντέλο του Instagram ονόματι Αγέα. Αγέτζαϊ. Μάλιστα. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Με 7 παίκτες των Phoenix Suns ταυτόχρονα. Εντάξει, έχουμε δημοκρατία, πλουραλισμό. Η κοπέλα ήθελε να μοιραστεί τις χαρές του Θεού με όλους, δεν είναι μονοφαγού. Οι υπόλοιποι 5 βέβαια στην αποστολή των Suns προφανώς και ήταν από νωρίς για ύπνο. Λοιπόν, και με τους ωραίους Άμπα θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί ολοκληρώσαμε ήδη γρήγορα το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Επιστρέφουμε με ανταποκρίσεις, με ρεπορτάζ, με νέα για όλες τις ομάδες, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Σε 2 λεπτά πάλι παρέα. Μεγάλε Phil Collins. Λοιπόν, τεράστιε Χριστό. Φοβερή. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Πάντα μαζί μας εδώ στην εκπομπή στο Τρίποντο η Salcol Ελλάς, κορυφαία εταιρεία στο χώρο της ξηράς δόμησης και των κατασκευών, και βεβαίως με πολύ ωραία υλικά, πολύ ωραίες ιδέες, κορυφαία τεχνική εταιρεία που μπορεί να μεταμορφώσει από ένα δωμάτιο μέχρι ένα ξενοδοχείο. Γι' αυτό άλλωστε και την εμπιστεύονται αρχιτέκτονες, μηχανικοί, διακοσμητές. Κάντε την περιουσία σας προσοδοφόρα και λειτουργική, έτοιμη να υποδεχθεί το μέλλον. Καλέστε στο 2310-947-200, επαναλαμβάνω, 947-200 για προσωρά ή επισκεφτείτε το salcol.gr. Λοιπόν, σε λίγο θα ενημερωθούμε για το τι γίνεται στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Βλέπω κινητικότητα. Υπάρχουν θεματάκια, περνάνε και μέρες, μην ξεχνάμε, Τρίτη παίζει ο ΠΑΟΚ, Τρίτη. Φοβερά πράγματα και σήμερα έχουμε Τετάρτη. Χρήστο, αγχώνεσαι? Όχι, ούτε εγώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση πλησιάζει το παιχνίδι που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι 10 εκατομμυρίων όπως έχει χαρακτηριστεί. Να πούμε ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή γράφοντας στο κινητό σας FM κενό το μήνυμα σας, ό,τι θέλετε. Να ρωτήσετε, να καταγράψετε, να μας πληροφορήσετε, να μας βοηθήσετε σε κάποιο θέμα ή να ζητήσετε βοήθεια σε κάποιο θέμα, κάποια διευκρίνηση. Όλα αυτά βεβαίως και μέσα από τα μηνύματα, γράφοντας όπως είπαμε FM κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54222. Ωραίος ο Phil Collins, αλλά είπαμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε πολύ μεγάλες μουσικές γέφυρες. Λοιπόν, παλιά αυτό απαγορευόταν πάνω από 10 δευτερόλεπτα, Χρήστο, να παίζει μουσική. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε για τα ζητήματα που αφορούν στον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι ορίστηκε διαιτητής, είναι ο Ντανιέλε Ντόβερη, ο οποίος είναι γνώριμος στους ασπρόμαυρους. Είχε σφυρίξει πριν 2 χρόνια στο παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει 2-1 την περίοδο 18
19. Φέτος ο Ιταλός βεβαίως, έτσι, έπαιξε 18 παιχνίδια στην Α' Εθνική της Ιταλίας με 74 κίτρινες, 2 κόκκινες και 4 πέναλτι σε 18 παιχνίδια. Λες να παίξουμε πέναλτι? Δεν μας χαλάει. Λοιπόν, καθόλου δεν μας χαλάει. Αυτός είναι ο διαιτητής του αγώνα της Τρίτης, ο Ιταλός Ντόβερη, με βοηθούς τους Ματέο Πάσερι, Ντάριο Κεκόνι και τέταρτος ο Τζιανπάολο Καλβαρέζε. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ελπίζω να μην ασχοληθούμε μαζί τους και να μην ξαναπούμε το όνομά τους, να μην μας απασχολήσουν δηλαδή όσον αφορά στην ειδησιογραφία. Επίσης σημαντικό θέμα είναι ότι το παιχνίδι με την Μπεσίκτας θα γίνει χωρίς VAR. Πώς γίνεται αυτό? Τι χωρίς VAR? Προκριματικά Champions League. Είναι χωρίς VAR σύμφωνα με τις επιταγές της UEFA. Το τηλεοπτικό σύστημα βοήθειας των διαιτητών δεν έχει μπει σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, καθώς ενσωματώνεται αργότερα. Τι είναι αυτά, τι μαγικά είναι αυτά που κάνουν στο ποδόσφαιρο? Μετά λέτε για τον μπάσκετ και για τα άλλα. Δηλαδή, στα προκριματικά δεν χρειάζεται το VAR, η βοήθεια δηλαδή προς τους διαιτητές, έτσι. Αλλά στους ομίλους χρειάζεται. Μετά εκεί, ας πούμε, γίνονται λάθη. Στα προκριματικά δεν γίνονται λάθη, άρα δεν χρειάζεται VAR. Τώρα μιλάμε βεβαίως για ένα παιχνίδι, όπως είπαμε, 10 εκατομμυρίων και προκαλεί εντύπωση. Αυτό βεβαίως δεν ισχύει μόνο για το ΠΑΟΚ Μπεσίκτας, ισχύει για όλους τους αγώνες των προκριματικών του Champions League. Εντύπωση μου κάνει πάντως, έτσι. Είναι δεδομένο ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και βεβαίως πριν πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με τον Κώστα Βασιλόπουλο, αν μας βοηθήσει και η κινητή τηλεφωνία να συνδεθούμε μαζί του, θα πάμε να ακούσουμε μια συνέντευξη που έδωσε στο ΠΑΟΚ TV ο Λέο Ζαμπά, ο οποίος λέει κάποια πραγματάκια. Ελπίζω τεχνικά βεβαίως να μας βοηθήσει και αυτή η προοπτική, έτσι, της συνέντευξης. Να ακούσουμε λοιπόν τον Λέο Ζαμπά, ο οποίος μίλησε στο ΠΑΟΚ TV και σίγουρα έχει ενδιαφέρον τα όσα είπε. Leonardo Rodriguez Lima. Leo Jabba. First of all, as you said before, it's the first time you go. You are here after a long period of time. How do you feel here after this period? Ah, a minha primeira vez, depois de muito tempo da lesão, passa várias coisas na cabeça. Uma sensação que passei muitos momentos bons dentro do campo, jogando, treinando com meus companheiros, e tenho ansiedade, porque sei que estou perto dessa volta, de estar pisando no gramado, de estar duelando e competindo junto com meus companheiros. How was this period of time for you with the injury? Λοιπόν, injury, how's the injury? Ο Ζαμπά, ο οποίος βεβαίως τόνισε ότι είναι μια ωραία ευκαιρία να βρεθώ ξανά με τους συμπαίκτες μου και τα λοιπά, να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα προφανώς και έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο παιχνίδι στο οποίο θα πρέπει να ανταποκριθούμε. Είπαμε, δεν μας βοηθάει σήμερα έτσι λίγο πολύ η τεχνολογία, άρα δεν μπορούμε να την ακούσουμε όλη τη συνέντευξη, δεν πειράζει. Από το Ζαμπά περιμένουμε βεβαίως περισσότερα πράγματα, περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Βλέπω τις δυσκολίες ως μαθήματα, είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων στην συνέντευξή του. Μίλησε για την αλλαγή προπονητή, για τον τραυματισμό, για την περιπέτεια υγείας. Μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη στο επίσημο κανάλι του Δικεφάλου. Σε λίγο θα πάμε και στην Άουσα να ακούσουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο, να δούμε πώς πάει η προετοιμασία του Άρη. Ένας Άρης ο οποίος έχει θέματα. Ματέο και τα λοιπά, συζητήσεις με τη Σλάβια για φιλικό στη Θεσσαλονίκη, η προετοιμασία η οποία συνεχίζεται. Έχουμε δηλαδή ζητήματα τα οποία μπορούμε να ακούσουμε από τον Νίκο, τον ακούσαμε και νωρίτερα. Να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κάθε μέρα, όσο οι ομάδες είναι στην προετοιμασία, έχουμε ζωντανές συνδέσεις και ακούτε και τις συνεντεύξεις και τα νέα της προετοιμασίας, όπως έγινε και με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη φυσικά. Θα γίνει έτσι και γίνεται βεβαίως. Είναι τώρα νομίζω η 7η μέρα η οποία γίνεται, συνεχίζεται η προετοιμασία και έχουμε φτάσει στην 7η ημέρα. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα μεταγραφικά, θα μας τα πει περισσότερο και καλύτερα ο Νίκος. Εγώ να θυμίσω, επειδή κάποιοι ρωτάτε ότι
Για τα μπασκετικά πιο μετά θα έχουμε ενημέρωση. Θα έχουμε και τον Αντώνη τον Γκάτζιο, θα πούμε, είπαμε και εμείς, κάποιες ειδησούλες. Είναι, εντάξει, αρκετά καλή η κινητικότητα, ας πούμε. Έτσι, ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής έχουν ξεκινήσει ήδη προετοιμασία. Ο Άρης θα ξεκινήσει από Δευτέρα και θα αρχίσουν και κάποιες ανακοινώσεις. Τα πράγματα λόγω του κορονοϊού δεν είναι και πολύ καλά όσον αφορά στην έναρξη των πρωταθλημάτων. Γι' αυτό και αναβλήθηκαν οι κληρώσεις των εθνικών κατηγοριών που ήταν να γίνουν αύριο από την ΕΟΚ. Αναβλήθηκε αυτή η διαδικασία και μάλλον πάμε και σε αναβολή της έναρξης των αγώνων. Δηλαδή από Οκτώβριο θα πάμε πιο μετά, τουλάχιστον σε εθνικές κατηγορίες. Αυτό είναι μια πληροφορία, δεν είναι είδηση. Είναι μια πληροφορία η οποία θα γίνει, θα διασταυρωθεί και θα επιβεβαιωθεί αργότερα. Θα δούμε αν ισχύει, δηλαδή, αν ξεκινήσουν αργότερα τα πρωταθλήματα. Και σας είπα και χθες την είδηση που αφορά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ότι η FIBA σκέφτεται να γίνουν οι αγώνες σε μία πόλη, οι αγώνες των προκριματικών του Basketball Champions League, και δεν ξέρω κατά πόσο βεβαίως θα πάρθει απόφαση, ίσως αυτά να γίνουν αργότερα, ίσως όλη η χρονιά να ξεκινήσει αργότερα. Στη 1 Σεπτεμβρίου θα πάρθει η σχετική απόφαση για την έναρξη των ευρωπαϊκών διασυλλογικών πρωταθλημάτων, όπως ανακοίνωσε χθες η FIBA στο περιθώριο της κλήρωσης του FIBA Europe Cup, όπου μετέχει και ο Ηρακλής. Τότε θα συνεδριάσει το συμβούλιο της FIBA Ευρώπης, FIBA Europe όπως λέμε, και εκεί θα πάρθει η απόφαση 1 Σεπτεμβρίου. Και αναλόγως τι γίνεται με τον κορονοϊό και με τα κρούσματα. Γιατί η FIBA όλο το καλοκαίρι ζητούσε και μάζευε στοιχεία από τις ομάδες σχετικά με το τι ισχύει σε κάθε χώρα, με τους περιορισμούς κτλ. Δεν επιτρέπεται, ας πούμε, από Αρμενία, επιτρέπεται από Τατζικιστάν, δεν επιτρέπεται από Αγγλία, επιτρέπεται από Σουηδία. Οι αφίξεις, οι πτήσεις, τα μέτρα, δεν επιτρέπονται οι προπονήσεις, επιτρέπονται οι συναθρήσεις κτλ. Κάθε χώρα έχει τα δικά της μέτρα. Και μπροστά σε αυτό το μπέρδεμα, το αλαλούμ, πού να βγάλεις τώρα άκρη. Δηλαδή, ο Ηρακλής, για παράδειγμα, έπαιζε με την Κυπριακή Κεραυνό Στροβόλου. Στην Κύπρο, πριν από λίγες μέρες, βγήκε απαγορευτικό για τις πτήσεις από Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τι θα γινόταν, πώς θα πήγαινε. Έπρεπε να πάρει ειδική άδεια. Μετά θα έπαιζε με τον νικητή της Ουκρανικής Ντνίπρο με την Ολλανδική Γκρόνιγκεν. Πάλι εκεί άλλα μέτρα, στη ζώνη Β είναι η Γκρόνιγκεν, πώς θα ερχόταν εδώ, πώς θα πήγαινε εκεί, πώς θα γίνουν οι προπονήσεις, πώς θα γίνουν οι αγώνες. Οπότε η FIBA όλα αυτά τα έβαλε όλα μαζί σε ένα τσουβάλι και καλά έκανε, θα πω εγώ, και αποφάσισε να γίνουν οι αγώνες τελικά σε μια πόλη. Τώρα, αυτό το πώς θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί είναι επίσης κάτι δύσκολο, γιατί άντε τώρα βρες πως εσύ πόλη η οποία θα πρέπει να οργανώσει ένα άτυπο Final Four και κυρίως να μπορέσει να εγγυηθεί υγειονομικά την ασφάλεια των ομάδων. Έτσι, όχι οτιδήποτε άλλο. Το οικονομικό δεν υπάρχει θέμα, γιατί θα το επομισθούν οι ομάδες. Η κάθε ομάδα δηλαδή θα πληρώσει τα έξοδά της. Θα γίνει, ας πούμε, στο Μιλάνο τα εισιτήρια και το ξενοδοχείο, κάθε ομάδα. Το Μιλάνο θα αναλάβει τα οργανωτικά, να βρει τα γήπεδα, να τα ετοιμάσει, να βρει τα ξενοδοχεία, να κατευθύνει τις ομάδες, να οργανώσει το πρόγραμμα κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο η FIBA προσπαθεί να το κάνει κεντρικά και μάλιστα υπάρχει πληροφορία ότι θέλει να γίνουν σε δύο πόλεις. Υπάρχουν τέσσερα μικρά, ας το πούμε έτσι, τουρνουά προκριματικά. Αντί να γίνουν σε τέσσερις πόλεις, να γίνουν σε δύο πόλεις, δηλαδή σε κάθε πόλη να γίνουν από δύο προκριματικά, για να τελειώνουν και να είναι ακόμη πιο συγκεντρωτικά τα πράγματα. Αυτά και για τον μπάσκετ, λόγω του κορονοϊού υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει βεβαίως και ανησυχία και ίσως και γι' αυτό και κάποιες ομάδες δεν βιάζονται, έχω την εντύπωση, να κάνουν και κινήσεις, ίσως και δεν μπορούν, εννοείται, αλλά σου λέει εντάξει, έτσι κι αλλιώς Νοέμβριο θα ξεκινήσουμε και να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Λοιπόν, τέλος και δεύτερου ημιώρου. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε με σύνδεση με Νάουσα και με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και με μπάσκετ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Τι έγινε, έπεσε η γραμμή. Τώρα ήρθε η γραμμή. Τι έγινε, Χριστό. Όχι, πες, τι έγινε. Σε 5 λεπτά. Γιατί τώρα δεν μπορούμε και 56 είναι. Όχι, δεν κάνει. Οκ.
Σε λίγο θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι μετά την πρόκριση της Παρί εννοείται πως το ενδιαφέρον πηγαίνει στη σημερινή ημέρα, στη σημερινή δράση, ας το πούμε, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είπαμε ότι υπήρχε μια περίπτωση γερμανικού τελικού, η Λειψία αποδείχθηκε κατώτερη του αναμενωμένου. Τώρα εντάξει, έπαιζε με μια ποιοτική ομάδα, όπως και να το κάνουμε, είναι δεδομένο ότι πέρασε η καλύτερη που ήταν η Παρί. Άρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στο σημερινό παιχνίδι και πώς θα μπορέσουμε να έχουμε έναν καλό τελικό για το Champions League, ποιοτικό. Εντάξει, ίσως περιμένουμε κάποια άλλα πράγματα. Δεν βγήκανε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνέχεια. Άσχημα τα νέα για τον κορονοϊό. Κατέληξε στη Θεσσαλονίκη 53χρονος, 235 πλέον τα θύματα. Δεν πάμε καλά. Είπαμε και την είδηση πριν για το γυροκομείο στον Εύοσμο. Έτσι, 15 τρόφιμοι και 7 υπάλληλοι στο γυροκομείο. Τι γίνεται με το γυροκομείο, ρε παιδιά? Εν τω μεταξύ, ο υπεύθυνος λέει ότι ήταν κλειστό το γυροκομείο από το Μάρτιο. Δεν δεχόταν επισκέψεις. Άρα κόλλησε από υπάλληλο. Ή κάποιος βγήκε και τα λοιπά. Δεν δεχόταν επισκεπτήρια. Λοιπόν, τώρα τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί. Και είπαμε ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Δεν γίνεται να είμαστε ανεύθυνοι. Είτε το πιστεύουμε, είτε δεν το πιστεύουμε. Καλά, αυτό που δεν το πιστεύουν είναι νομίζω πολύ γραφικό, πραγματικά. Αλλά ας πάνε σε μια εντατική να δούνε. Πάτε σε ένα νοσοκομείο, ρε παιδιά. Πάτε. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Υπάρχει. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα. Ούτε τρομολαγνίες, ούτε πανικός, ούτε μας κλείσανε, μας καταστρέφουνε και τα λοιπά. Θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να το να γλιτώσουμε από αυτή τη λέλαπα. Έτσι, τώρα θα μου πει, λέει ο άλλος, 70 κρούσματα σε πόλη 5 εκατομμυρίων η Αθήνα και το ονομάζουμε πανδημία. Εντάξει. Όλοι γίναμε επιστήμονες, όπως έχουμε γίνει προπονητές, όπως έχουμε γίνει γιατροί και δικηγόροι, δημοσιογράφοι, προπονητές, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, εννοείται στρατηγοί, έτσι, πιλότοι, πλοίαρχοι, η φρεγάτα πώς συγκρούστηκε και τα λοιπά και έστριψε δεξιά και έπρεπε να το πάρει λίγο πιο ανοιχτά και τα λοιπά. Εννοείται ότι θα γίνουμε και γιατροί και επιδημιολόγοι 100% όπως έχουμε γίνει και πόσα άλλα πράγματα. Ο άτυχος άδρας είχε πολλαπλά υποκείμενα νοσήματα. Νωρίτερα το πρωί κατέληξε ένας 79χρονος στην Ξάνθη. Ήταν σύζυγος οικογένειας, λέει, η οποία είχε 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ και αυτός είχε προσληφθεί από υποκείμενα νοσήματα. Τα πράγματα, όπως είπαμε, δεν πάνε καθόλου καλά. Και θα πρέπει, όπως είπαμε, να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και υπεύθυνοι. Να κρατάμε τις αποστάσεις, σαν ντουγάνια έρχεται ο ένας, πέφτει πάνω στον άλλον, στο σούπερ μάρκετ, στα ταμεία, βλέπει ο άλλος ότι πληρώνεις, έρχεται κολλάει από πίσω. Κάτσε ρε φίλε. Αυτό βασικά ισχύει και πριν τον κορονοϊό. Έρχονται πίσω, κοιτάνε τι κάνεις, κολλάνε από πίσω, βιάζονται. Εντάξει ρε φίλε. Γυρίζεις, τους κοιτάς, σε θεωρούν και περίεργο. Στα σούπερ μάρκετ το ίδιο. Έχω 3 πράγματα να περάσω, να περάσεις έχεις 3 πράγματα. Κολλάει ο άλλος με το καρότσι, συγγνώμη δεν σας είδα. Δηλαδή, απαίδευτος λαός πραγματικά. Απαίδευτος. Λοιπόν, συμφωνείς Χριστό, 100%. Λοιπόν, πώς να μην συμφωνεί. Απαίδευτος πραγματικά. Ανάγωγος. Και δεν το λέμε ως κακή λέξη. Ανάγωγος σημαίνει αυτός που δεν έχει αγωγή. Έτσι, ανάγωγος πραγματικά. Αγένεια στο δρόμο. Καλά, δεν μιλάμε για τους νεαρότερους πλέον. Έτσι, συμπεριφορά. Ήμασταν και εμείς χήμα, αλλά τώρα είναι... Άσε μας ρε θείο και τέτοια. Λοιπόν, τέλος πάντων, το λιγότερο είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε μετά την κοινωνιολογική αυτή ανάλυση και προσέγγιση στην πραγματικότητα της χώρας. Πάμε να ακούσουμε το διαφημιστικό, να ακούσουμε και τι ώρα είναι. Και επιστρέφουμε με περισσότερο ρεπορτάζ. Μείνετε συντονισμένοι στο Τρίποντο εδώ στο Λίμπερο. Συνεχίζουμε. Πάμε για το τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί μας βεβαίως ο Μεϊμάρης. Έτσι, το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα στα GPS, βυθόμετρα, GPS για σκύλους. Ασύρματους πομποδέκτες και ναυτιλιακό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Για smartwatch εννοείται. Και για action κάμερες. Αν είσαι κυνηγός, αν είσαι ψαράς, στο Μεϊμάρη εννοείται θα πας.
Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52, δύο καταστήματα Σικές, νέο κατάστημα στην Αγγελάκη, έναντι της R3 και e-shop στο meimaris.com. Πάμε στην Νάουσα να ενημερωθούμε από τον Νίκο Παδόπουλο για την πορεία της προετοιμασίας του Άρη, της αγωνιστικής αλλά και της μεταγραφικής προετοιμασίας, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν ζητήματα. Μαζί μας την ενημέρωση από τον Νίκο η Ανθουλάκη Smart Trans, από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών, νέες τεχνολογίες, ασφάλιση, συνεχής παρακολούθηση φορτίου, αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πληροφορίες στο 2310753024 και στο anthulakisltd.gr, αλλά και Injection Service, ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζοκινητήρια σας, με τη νέα εφαρμογή βεβαίως που μπορείτε να την κατεβάσετε από το Google Store και το App Store, που είναι συμβατή με όλες τις συσκευές. Μια πρωτοποριακή πραγματικά εφαρμογή, η οποία αντικαθιστά το κλασικό βιβλίο συντήρησης του οχήματος και αποστέλλονται και ειδοποιήσεις των προγραμματισμένων μελλοντικών εργασιών. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα, 2310933787. Νίκο Παπαδόπουλε, καλησπέρα. Χαίρετε, τι κάνετε? Μας ακούνε, ε? Μας ακούνε. Είναι, δεν είπα ότι να κλείσει τον γκάμα? Χθες έστειλα το μήνυμα, νομίζω, σαφέστατα. Αλήθεια είναι. Έτσι, το έστειλα το μήνυμα. Και ελήφθη το μήνυμα από ό,τι βλέπω. Σωστό, 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 σωστό. Τον περιμένουμε σήμερα στο δέρμα του Πορτογάλου. Είδες. Για να έχει τις τελικές επαφές με τον Θόδωρο Καρυπίδη και με τον Άγγελο Χαριστέα, φυσικά, με την παραμονή του να είναι πλέον όλο και πιο κοντά. Κερδίζει έδαφος. Και για την επόμενη. Ναι, πολύ... Όχι, είναι παραπάνω νομίζω πλέον το κερδίζει έδαφος του Γκάμα. Το κερδίζει έδαφος με την περίπτωση του Γκάμα ισχύει από την προηγούμενη εβδομάδα που φάνηκε να ρίχνει και ο ίδιος το κασέ του. Ναι. Και τις προηγούμενες μέρες που όπως είχαμε σημειώσει ο Άρης θα έβλεπε πολύ πιο ζεστά πλέον το δεχόμενο να διατηρήσει τον Πορτογάλο. Πλέον έχουμε πάει στη διαδικασία των τελικών συζητήσεων για να δούμε αν τελικά θα παραμείνει ο Πορτογάλος. Κάτι που πλέον είναι πάρα πολύ πιθανό. Ναι. Να διατηρηθεί. Θα περιμένουμε λοιπόν να έρθει το απόγευμα εδώ στο Δέρμιο, αν δεν έχει έρθει ήδη. Περιμένουμε και το Θόδωρο Καρυπίδη μέχρι το απόγευμα. Θα είναι και στην απογευματινή προπόνηση. Δεν ξέρουμε αν θα μείνει και βράδυ. Αλλά θα είναι εδώ πέρα για να μιλήσει και με τον Μίκα Λένιγκ, να δει και λίγο την απογευματινή προπόνηση. Να μιλήσει εννοείται και με τον Άγγελο Χαριστέ και να βάλουν κάτω ό,τι υπάρχει ανοιχτό μεταγραφικά αυτή τη στιγμή, διότι ο Άρης είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τις κινήσεις που αφορούν τη βασική του εντεκάδα. Διότι αν πούμε ότι μένει ο Γκάμα και έχουμε ως δεδομένο ότι ο Κριστιάνο Λόπεζ είναι με τη βαλίτσα στο χέρι και περιμένει να βγει αρνητικό το τεστ κορονοϊού στο οποίο υποβλήθηκε για να μπει στο αεροπλάνο και να έρθει στην Θεσσαλονίκη, ο Άρης κλείνει εντεκάδα αυτή τη στιγμή. Ναι. Και πάει από εκεί και πέρα συμπληρωματικές επιλογές. Πολύ σημαντικό το ότι το έχει καταφέρει και σε τόσο χρονικό διάστημα. Μάλιστα και πιστώνεται φυσικά στους ανθρώπους της ομάδας για τον τρόπο που χειρίστηκαν όλο αυτό το διάστημα τις μεταγραφικές υποθέσεις που είχαν στα χέρια τους και τα κενά τα οποία θέλουν να καλύψουν όσον αφορά την βασική εντεκάδα. Για τον Ισπανό το σημειώσαμε και χθες το βράδυ και νωρίς το μεσημέρι με νεότερο ρεπορτάζ ότι είναι stand-by για να μπει στο αεροπλάνο, να μπει στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί και μέχρι αύριο, μέσα στα επόμενα 24 ώρες όπως και να έχει, θα είναι στην Ελλάδα για να περάσει τις εξετάσεις και να δούμε πόσες μέρες από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα προλάβει. Ναι. Εδώ στο Δέρμιο. Τώρα όσον αφορά τα χθεσινά, μιας και δεν τα είπαμε το απόγευμα, υπήρχε ρεπό για τους ποδοσφαιριστές. Σήμερα κανονικά προπόνηση το πρωί στο Δέρμιο, 11 η ώρα, όπως γίνεται καθημερινά, με πολύ μπάλα στην πρωινή προπόνηση, με το καλημέρα, ούτε γυμναστήριο, ούτε τίποτα για τους ποδοσφαιριστές, κάποιες ασκήσεις με μπάλα, κάποια τελειώματα με το κεφάλι τα οποία κάνανε στο δεύτερο κομμάτι της προπόνησης και στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι παίξανε πόδο βόλι, χωρίς κανένα δύο, για αρκετή ώρα. Εντάξει, ήταν, έχει και λίγο την πλάκα του, ήταν και λίγο διασκεδαστικό για τους ίδιους να απολαύσουν λίγο παραπάνω την προπόνηση. Και πλέον περιμένουμε την απογευματινή για να δούμε κατά πόσο ο Ένινγκ θα πάει πάλι σε ένα δίτερμα, όπως είχε κάνει την περασμένη Κυριακή, κυρίως εν ώψη του αυριανού φιλικού στις 6 ώρες στην Άωσα με την Αγία Μαρίνα. Να τεστάρει ίσως κάποια πράγματα πριν το συγκεκριμένο παιχνίδι, που βέβαια δεν προσφέρεται για να βγάλει συμπεράσματα αγωνιστικά για τους ποδοσφαιριστές, αλλά είναι περισσότερο για να σπάσει η ρουτίνα των έντονων καθημερινών προπονήσεων. Και για να δούμε και εμείς από την πλευρά μας κάποιες δοκιμές σε πρόσωπα από τον Γερμανό τεχνικό που θα χρησιμοποιήσει κάποιους παίχτες. Η μοναδική εικόνα που έχουμε είναι από το δέτερμα της περασμένης Κυριακής. Εντάξει, ο Ένινγκ μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει και πάρα πολύ τακτική εδώ που τα λέμε. Δεν έχει δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
έχει δείξει σκέψεις για την 11η, έχει δείξει σκέψεις για το σύστημα. Φαντάζομαι ότι συνέχεια θα το κάνει και πρέπει να το κάνει κιόλας, γιατί έχουμε κλείσει σχεδόν αύριο. Άρης κλείνει μια εβδομάδα εδώ πέρα πάνω στο βουνό και με αυτό το φιλικό θα προσπαθήσει να δει και ο Γερμανός ενδεχομένως που μπορεί να αξιοποιήσει κάποιους παίχτες που έχουν δεδομένες θέσεις, μήπως μπορεί να τους τσεκάρει και κάπου αλλού. Θα το δούμε αυτό αύριο. Εκεί στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον. Ο Κρίστιαν Λόπες, τι έγινε ο Κρίστιαν Λόπες? Ο Λόπες περιμένουμε. Είπαμε ότι. Τι. Εδώ μου στέλνουν μηνύματα, λέει έρχεται και τα λοιπά. Έκλεισε. Τι έκλεισε, την πόρτα? Όχι, αυτό που έλεγα και πριν, ότι είναι με τη βαλίτσα στο χέρι. Περιμένει να παιδιά αρνητικό ένα τεστ κορονοϊού στο οποίο υποβλήθηκε και θα μπει στο αεροπλάνο για να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Και να ολοκληρωθεί μεταγραφή του στον αέρα. Θα είναι ο βασικός φόρτ την επόμενη σεζόν. Εντάξει, μεταγραφάρες άρα έχει κάνει η διοίκηση. Τι άλλο θέλετε? Μην κράζετε. Κοίτα, μπορεί να μην έχεις πάρει το μεγάλο όνομα, αλλά στα χαρτιά τουλάχιστον ο Άρης φαίνεται να έχει κάνει αρκετά καλές επιλογές. Ορθολογικές, ποδοσφαιρικές, που του δίνει τη δυνατότητα να παίξει τόσο το 4-3-3 το οποίο υπάρχει σαν σκέψη, αλλά και την ευελιξία να αξιοποιήσει κάποιο άλλο σύστημα. Ενδεχομένως το 4-2-3-1 θα σου πω εγώ, ακόμα και το 3-5-2, διότι έχει τον Σάκητ και τον Γκάνεα, οι οποίοι μπορούν να παίξουν ως fullback και να έχει μια τριάδα πίσω, ας πούμε. Ναι. Κλασική γκρίνια ελληνική τώρα. Κανανέλνα όμως στην δεκάδα θα έχουμε και τα λοιπά. Κανανέλνα στην δεκάδα. Φετσατζίδη. Μάνος. Μια χαρά. Μάνος backup. Αλλά άμα είναι καλύτερος από τον Λόπε θα παίζει αυτός. Πεχτάρα. Δηλαδή ένας. Άλλος. Γιατί ποιο είναι το πρόβλημα? Δηλαδή τώρα θα μπορούμε να κοιτάξουμε για το ότι. Συζήτηση κάνουμε. Ο Άρης δεν έχει πρόβλημα. Κοιτά. Θέλει να προσθέσει κάποιος Έλληνες, ο Άρης και θα το κάνει, ναι. Αλλά θα είναι περισσότερο δεύτερες επιλογές όσον αφορά τη στέλεχος του ρόστερ. Δεν θα είναι βασικές επιλογές. Είπαμε, ο Άρης με τον Λόπεζ και τον Γκάμα και είναι τη βασική του δεκάδα αυτή τη στιγμή. Άρα από εκεί και πέρα πάμε συμπληρωματικές κινήσεις. Τερματοφύλακα, στόπερ, Μπρούνο Γκάμα και τα λοιπά. Μπρούνο Γκάμα και τα λοιπά. Γκάμα, και κάνα μικρό άμα πάρεις αυτούς και κινείς ρόστερ σιγά σιγά. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που το καταφέρνει ο Άρης. Όπως φαίνεται θα το πετύχει πριν κλείσει ο Αύγουστος. Εκτός αν αφήσει μια-δυο κινήσεις, ας πούμε, για μέσο Σεπτέμβριο, του προκύψει κάτι εξαιρετικό, θα το κάνει, θα το πάρει και αυτό εννοείται. Αρκεί να τον παίρνει και οικονομικά κιόλας. Είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα. Α, ναι, εννοείται. Εννοείται. Άρα περιμένουμε στη διάρκεια της ημέρας εξέλιξη στο θέμα Γκάμα. Ναι, είναι πιθανό μέχρι το βράδυ να έχουμε κάτι, είναι πιθανό να έχουμε κάποια νεότερη εξέλιξη όσον αφορά το θέμα του Λόπες και φυσικά περιμένουμε τι θα προκύψει από την παρουσία του Καρυπίδη σήμερα στο Δέρμιο, διότι όπως και να έχει, όταν έρχεται ο πρόεδρος της ομάδας, αποκτά άλλο ενδιαφέρον η ημέρα και μπορεί να έχουμε κάτι και από την συνάντηση που θα έχει και με τον Άγγελο Χαριστέα και με τον Μίκα Λένι και με τον Τολτερζή εδώ πέρα στα 3-5 πηγάδια. Θα τον κάνετε κι εσείς λίγο pressing, πρόεδρε και τα λοιπά, και πώς τα βλέπεις? Και κάνε μας μια δήλωση. Δεν νομίζω να κάνει δήλωση. Γιατί όχι, να κάνει. Αλλά... Δεν νομίζω, όχι. Είπα αρκετά συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν. Καλά, άλλο. Πριν τότε περάσανε 15 μέρες. Τώρα πήρε παίκτες, έχει κινήσεις, έχει θέματα. Έχει θέματα το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά. Τηλεοπτικά, αναδιαρθρώσεις, αυτά. Ναι. Τέλος πάντων. Ο Ιβάν Σαββίδης, αν πάει στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ, θα κάνει δήλωση. Θα πρέπει κανονικά. Βεβαίως. Θα πρέπει να ζητήσετε η ρεπόρτ να κάνει δήλωση. Μάλιστα. Εντάξει, θα το δούμε από κοντά, θα δούμε κατά πόσο έχει διάθεση να μιλήσει και όλα, θα πει κάτι έστω και off the record ο χειρός άνδρας των Κυτρινόμαυρων. Είπαμε, είναι από τα μεγάλο ενδιαφέρον πλέον το απόγευμα εδώ πέρα σήμερα στο Δέρμιο, παρόλο που δεν υπάρχει κάποιο παιχνίδι, είναι απλά μια προπόνηση, αλλά ο Θόδωρος Καρυπίδης, τη στιγμή που θα είναι εδώ, μπορεί να δώσει ήδη σούλες. Κόσμος έρχεται, έρχεται και στις προπονήσεις και βλέπουνε. Ναι. Έρχονται, ναι, έρχονται. Απλά δεν μπορούν να μπουν μέσα. Βλέπουν από πάνω. Λόφους. Στους γυρολόφους σταθερά, δηλαδή το αναγνωρίζω και ειδικά σε αυτούς που έρχονται από Θεσσαλονίκη. Ξέρεις τι ωραία είναι, κάθεσαι εκεί μια χαρά καφεδάκι, τσιγάρο και βλέπεις. Κάθεται και ένας καλός φίλος και συνάδελφος. λοιπόν, εκεί κάθεται στο λόφο. Εκεί κάθεται. Γιατί δεν το μιλάτε, δεν το κάνετε παρέα? Δεν είναι δικό μας θέμα. Είναι άλλο θέμα. Εμείς το αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Τώρα το κατάλαβα. Τώρα το κατάλαβα ο βραδίκαυτος. Ναι. Το injection μου λίγο έχει θέματα. Πήρε σκουπιδάκι. Πήρε σκουπιδάκι και δεν. Δεν πειράζει. Πάντως. Λοιπόν, και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πες του. Ελπίζω.
Τι λέει, είμαι στον αέρα, μπορείς να φωνάς λίγο. Μα αυτά είναι που πρέπει να λέμε στον αέρα. Αυτά είναι τα ωραία, όχι τα κλισέ. Και δεν μελετούσαμε τίποτα άλλο, για σένα λέγαμε, φίλε. Ναι, α, μπράβο. Ναι, για σένα λέγαμε. Για σένα λέγαμε που μας έστειλε στα λιοντάρια, πες του και μας κατέστρεψες. Έτσι πες του. Με το φίλο στον Κούση. Ναι. Χαιρετισμούς από τα λιοντάρια. Χαιρετισμούς από τα λιοντάρια έχεις. Ναι. Τι ωραία περνάμε. Λοιπόν, τέλεια. Τι ωραία τέλεια. Περνάμε. Λοιπόν, άρα... αυτά. Ναι. Είπαμε Καρυπίδη στο απόγευμα, αναμονή για τις τελικές επαφές με Γκάμα και για να τελειώσει και το θέμα του Λόπες, τον οποίο περιμένουν οι άνθρωποι του Άρη στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Και μέσα στο βράδυ συντονισμένη F5 που λέει ο Χρήστος, γιατί όλο και κάτι μπορεί να έχει. Λες να έχει κι άλλο F5? Ναι, μπορεί να έχει κι άλλο F5. Α, ναι. Λέω εγώ, μπορεί να έχει. Ναι. Κατάλαβα. Γι' αυτό ο κόσμος σας είναι συντονισμένος. Θα έχουμε πραγματά και θα τα πούμε και συνέχεια και στο Λαμπαουτάξο. Ωραία. Ναι, θα σας ακούσουμε. Ωραία. Έγινε, Νίκος, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Νίκος Παπαδόπουλος, εκεί με ένα καλό φίλο και συνάδελφο, περνάνε πολύ ωραία στην Άωσα. Εμείς ακούσαμε την ανταπόκριση. Ακούσαμε τη σημαντική εξέλιξη για την άφιξη του Μπρούνο Γκάμα στα 3-5 πηγάδια μαζί με τον Θόδωρο Καρυπίδη, η οποία αναμένεται, δεν έχει γίνει ακόμη. Τον περιμένουν. Τα παιδιά εκεί, η ομάδα γενικότερα, έτσι, και ο πρόεδρος που ανεβαίνει πάνω είναι σημαντικό, αλλά και το ότι μένει ο Γκάμα είναι επίσης σημαντικό. Εμείς το λέγαμε χθες ότι πρέπει να μείνει, είναι προφανής ο λόγος, έτσι, και η χρησιμότητα να παραμένουν οι ικανοί και οι έμπειροι παίκτες σε ένα νέο ρόστερ. Τώρα από εκεί πέρα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Λοιπόν, ακούσαμε τα νέα για την προετοιμασία του Άρη, όπου χορηγός της ενημέρωσης ήταν και είναι η Injection Service και η Ανθουλάκης Smart Trans. Θυμίζω ότι μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι και ο Μεϊμάρης φυσικά, έτσι, με τα κορυφαία σποτάκια εδώ στο Λίμπερο, ο Μεϊμάρης. Και βεβαίως εννοείται ότι είναι το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα στα GPS, στα βυθόμετρα, ασύρματοι υποποδέκτες UHF, VHF, ναυτιλιακός ηλεκτρονικός εξοπλισμός, έτσι, αν είσαι κυνηγός ή αν είσαι ψαράς, εννοείται ότι θα πας στο Μεϊμάρι, Ελπίδος 34 και 52, τα δύο καταστήματα στις Σικές, και στην Αγγελάκη στο κέντρο, έτσι, έναντι της R3, και φυσικά ηλεκτρονικά ό,τι θέλετε μπορείτε να δείτε από το σπίτι σας και να παραγγείλετε στο meimaris.com. Από Άρη Ποδόσφαιρο πάμε σε Άρη Μπάσκετ, Αντώνης Γκάτζιος να μας ενημερώσει. Βλέπω ανακοινώσεις για τα τμήματα υποδομής και τα λοιπά, κινητικότητα. Για το αντρικό, Αντώνη, περιμένω να δω τι θα γίνει. Τι γίνεται, καλησπέρα. Γεια σου, Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές. Πώς πάμε? Όλα από τις υποδομές ξεκινάνε. Ιεραρχικά πάει το πράγμα. Σωστό. Πάντως, όντως γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια το τελευταίο διάστημα στις υποδομές και θα υπάρχουν και αρκετά περισσότερα στο προσεχές διάστημα. Ναι. Και αναφορικά με τη στελέχωση γενικώς, αλλά και με κάποιες μεταγραφές που γίνονται σημαντικές, μεταγραφές παικτών κτλ. Ξεκινούν από Δευτέρα και οι εγγραφές. Εντάξει, είναι ένα θέμα που ΑΣ το έχει πάρει πολύ ζεστά. Και σίγουρα έτσι και πρέπει εδώ που τα λέμε. Ναι. Σαν τις υποδομές, ακαδημίες κτλ. Εκεί είναι η κυψέλη όλων. Τώρα για το ανδρικό, εντάξει, δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά τα δεδομένα από την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει προετοιμασία. Ναι, σωστά. Ξεκινάει προετοιμασία με όσους παίκτες μπορούν να είναι διαθέσιμοι. Και όταν λέω στους παίκτες, εννοώ αυτούς που φυσικά που παραμένουν από πέρυσι, τους Έλληνες, μιλώντας για τους Έλληνες, παίκτες όπως ο Φλιώνης, όπως ο Σλαυτσάκης, ο Σιδηροηλίας, ο Βλάσιος, ο Νετζίπογλου που παίρνει προαγωγή στο ανδρικό τμήμα. Και από εκεί και πέρα είναι πιθανό να είναι και κάποια νέα πρόσωπα. Φυσικά ανακοινώσεις δεν έχουν υπάρξει και δεν βλέπω να υπάρχουν μέχρι να τελειώσει οριστικά το θέμα της FIBA. Όμως αυτό δεν μπορεί να εμποδίσει κάποιους παίκτες οι οποίοι έχουν συμφωνήσει με τον Άρη να είναι παρόντες στο παλέ και να ξεκινήσουν προετοιμασία. Παίκτες όπως ο Αγραβάνης, ο Κουζέλογλου για παράδειγμα. Ναι. Γιατί απαγορεύεται να κάνει οποιοδήποτε προπόνηση οπουδήποτε, όχι, άμα είναι ελεύθερος. Απλά εντάξει, τώρα μπορεί ο κόσμος, ας πούμε, να ξαφνιαστεί λίγο να δει κάποιους παίκτες, άμα υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες ή οτιδήποτε κτλ. Και να πει αυτοί πώς είναι, αφού εντάξει, δεν είναι το θέμα ανακοίνωση. Σε όλες τις ομάδες πάντα μετέχουν κάποιες, ιδίως στις πρώτες. Από τη στιγμή που έχει συμφωνήσει ή έχει υπογράψει ο παίκτης. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, μπορεί να ανακοινωθεί μετά από
Ξέρω εγώ, μετά από δύο εβδομάδες ή τρεις δεν τρέχει και τίποτα. Τέλος πάντων, κάπως έτσι το βλέπω να πηγαίνει το πράγμα. Ο Άρης φυσικά πρέπει να αρχίσει να ρολάρει αγωνιστικά, περιμένοντας τις οριστικές εξελίξεις στο θέμα της FIBA. Όπως είπαμε, είναι μονόδρομος το να φτιάξει μια ομάδα και να πάρει μετά το OK για να μπορέσει να βγάλει κανονικά τα δελτία. Από εκεί και πέρα, εντάξει, συνεχίζονται οι συζητήσεις και οι επαφές με την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Τώρα η FIBA έχει και αυτό με τον κορονοϊό. Φωτιά στα μπατζάκια τους έχουν και αυτοί τώρα. Σίγουρα, ναι. Πώς θα ξεκινήσουν οι διοργανώσεις και τα λοιπά. Έτσι, όπως είπαμε και την άλλη φορά, γιατί κάποιοι, εντάξει, λογικό είναι, κάποιοι φιλαθλοί να αγωνιούν, να λένε ότι καθυστερούμε, καθυστερεί η FIBA. Εντάξει, δεν μπορεί η FIBA τώρα να ασχολείται μόνο με μια ομάδα, όποιο και αν είναι αυτή. Και σίγουρα υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία θέλει και αυτή να δείξει μια αυστηρότητα. Ας πούμε, για παράδειγμα, αν δεχτεί το αίτημα του Άρη για μια πίστοση χρόνου για να τελειώσει τους διακανονισμούς, σίγουρα, για παράδειγμα, θα ζητήσει κάποια λεφτά μπροστά για να μοιραστούν στους πιστωτές, να ηρεμήσουν λίγο και αυτοί, να μην φέρουν αντιρρήσεις κτλ. Και να μην τους ζαλίζουν, να το πούμε έτσι. Γιατί είναι γνωστό ότι η FIBA, τη FIBA τη ζαλίζουν πάρα πολύ μάνατζερ, δικηγόροι, παικτών κτλ. Για το θέμα των μπαν. Οπότε εκεί τώρα είναι εκεί οι συζητήσεις των δύο πλευρών, εκεί προσπαθούν να τα βρουν, ας πούμε, σε ένα ποσό προκαταβολής, ας το πούμε έτσι, που πρέπει να δώσει ο Άρης, για να το μοιραστούν οι πιστωτές και από εκεί και πέρα να φανεί συνεπείς τους διακανονισμούς για να πάρει αρχικά το OK για εγχώριες μεταγραφές και όταν λυθούν ολοσχερώς τα μπαν, φυσικά για κανονικές μεταγραφές, χωρίς περιορισμούς κτλ. Εντάξει, και δεν είναι μόνο αυτό το ανοιχτό το μέτωπο του Άρη, έτσι, είναι αρκετά ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν και γίνονται προσπάθεια να κλείσουν. Είναι το θέμα της εγγυητικής, όπου πρέπει μέχρι τις 15, το αργότερο 15 και πιο νωρίς Σεπτεμβρίου να βρεθούν τα 60.000 ευρώ, 60.000 ευρώ για να μπουν, να ανοίξει μια εγγυητική. Και από εκεί και πέρα φυσικά παράλληλα να γίνει προσπάθεια για διακανονισμούς με τους πιστωτές, γιατί όπως είναι λογικό, κάθε φορά που ανοίγει εγγυητική, εφόσον δεν καλύπτει το ποσό της οφειλής, μπορεί κάποιος να την ξαναρίξει. Να κάνει για να ξαναπέσει. Οπότε πρέπει να βρεθεί και μια άκρη με τους πιστωτές. Γίνονται κάποιες συζητήσεις για να υπάρξουν κάποιοι νέοι διακανονισμοί τώρα με τα νέα δεδομένα. Γιατί μέχρι πέρυσι όποιοι διακανονισμοί υπήρξαν δεν τηρήθηκαν. Και αυτό ήταν που οδήγησε κάποιους παίκτες να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Παίκτες που υπό άλλες συνθήκες δεν θα το έκαναν. Ας πούμε, παιδιά όπως ο Τσαϊρέλης, ο Βεργίνης, που είναι γνωστά και για το χαρακτήρα τους. Για τον εξαιρετικό χαρακτήρα τους, δεν θα έφταναν σε σημείο να ζητούν την κατάπτωση της εγγυητικής του Άρη, αν δεν τους είχαν κοροϊδέψει 3-4 φορές. Όταν λέμε έτσι, όμα. Έτσι. Τέλος πάντων, ναι. Τέλος πάντων, γίνεται και εκεί μια προσπάθεια. Φυσικά πρέπει να εξασφαλιστούν φορολογικές ενημερώσεις. Ναι, ο Πρίφτης, ο οποίος βέβαια, εντάξει, την τελευταία αίτηση για την ανάκληση της κατάπτωσης εγγυητικής δεν ήταν, ναι, δεν ήταν παρόν. Αλλά δεν το έκανε, δηλαδή δεν έδωσε παρουσία. Αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει, είπαμε πως έχει κατάσταση με τους πιστωτές και είναι κοινός ο παρανομαστής και αυτοί με τα μπαν και αυτοί που έχουν προσβάλει την εγγυητική έχουν δει τον Άρη πολλές φορές τα τελευταία χρόνια να είναι ασυνεπής προς αυτούς. Πού είναι ο Γουλιέλμος, ο φίλος μας, πού είναι? Δεν, τώρα τελείωσε, δεν εξαφανίστηκε. Πού να είναι τώρα, ναι, τώρα τελείωσε. Τι, έτσι πως είναι η κατάσταση στην ομάδα, η καλύτερη του είναι. Ναι. Άμα εφόσον ξέμπλεξε από την ΚΑΕ, φυσικά είναι η καλύτερη του. Με τόσα ανοιχτά μέτωπα. Έδωσε και τις μετοχές τώρα. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης, αν δεν άλλαζε το διοικητικό καθεστώς, δεν θα κατέβαινε στο επόμενο πρωτάθλημα. Αυτό το θεωρώ δεδομένο, όχι το πιστεύω. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ο Άρης προσπαθεί να κλείσει, είπαμε, πάρα πολλά μέτωπα. Είναι το θέμα των πάνων, είναι το θέμα της εγγυητικής, είναι της ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας που πρέπει να υπάρχουν στο φάκελο για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα, αλλά και για να μπορούν να γίνουν μεταγραφές, να εκδοθούν δελτία. Ναι. Χωρίς ενημερότητες δεν μπορείς να πάρεις παίκτη, το δεδομένο. Εντάξει, τώρα ο Άρης πληρώνει φυσικά τις δόσεις του διακανονισμούς προς το δημόσιο, που έχει και μέσα από το άρθρο 99, οπότε εννοείται. Σε αυτό το κομμάτι δεν νομίζω να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Και παράλληλα συνεχίζεται και η προσπάθεια της στελέχωσης του ρόστερ. Έτσι. Εντάξει, τώρα είπαμε για κάποιους Έλληνες παίκτες, αναζητούνται και κάποιοι ξένοι. Είναι σε κρεμότητα ακόμα η περίπτωση των δύο ψηλών από τη σχολή των Μπλάβη, του Μιλόσεβιτς και του Ντραγκίσεβιτς. Δεν έχουν κλείσει αυτά ακόμη, ε? Δεν έχουν κλείσει οριστικά, ναι. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και αναφορικά
με το Μιλόσεβιτς με το τελικό ποσό της συμφωνίας. Ναι. Υπάρχει μια μικρή διαφορά, η οποία όμως λογικά δεν νομίζω να σταθεί εμπόδιο για να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Και για τον Ντραγκίσεβιτς με κάποια πιο επιμέρους πράγματα που αφορούν κάποια περσινά οφειλόμενα και το χρόνο καταβολής τους. Εντάξει, τώρα τα χρήματα με τον Ντραγκίσεβιτς έχουν συμφωνηθεί. Πιστεύω ότι και οι δύο παίκτες, άμα δεν στραβώσει κάτι, θα παραμείνουν. Και το καλό για τον Άρη σε αυτή την περίπτωση είναι ότι μπορεί να συμφωνήσουν, ας πούμε, την Πέμπτη και να έρθουν στην Ελλάδα την Παρασκευή. Είναι δίπλα, θεωρητικά. Σχετικό είναι το δίπλα, καταλαβαίνετε. Ναι. Εννοώ δίπλα. Ναι, τώρα ο ένας είναι στο Βελιγράδι, ο άλλος είναι στη Βοσνία. Εντάξει, τώρα. Σε τρεις ώρες είναι εδώ, τέσσερις με τα μάτια. Τρεις ώρες να είναι εδώ, ναι, εντάξει. Ακόμα και ο δικός να έρθουν δηλαδή. Οπότε περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα, αν θα έχει κανένα καινούριο, αν θα έχει κάτι πιο νέο σχετικά με το θέμα της FIBA. Και από εκεί και πέρα την επόμενη να δούμε, εφόσον ξεκινήσει η προετοιμασία όπως όλα δείχνουν, ποιοι παίκτες θα είναι παρόντες. Μάλιστα. Εντάξει, κάτι γίνεται δηλαδή, κουτσά στραβά, κάτι θα γίνει. Κοίταξε. Νομίζω από Δευτέρα θα έχουμε πιο χειροπιαστά πράγματα να πούμε. Κοίταξε, η ομάδα θα στελεχωθεί όπως και να έχει. Εννοείται. Άρης, δηλαδή ακόμα και πες ότι λύνει το θέμα με τη FIBA 20 Σεπτεμβρίου. Δεν πρέπει μέχρι τότε να έχει παίκτες. Άμα το λύσει 20 Σεπτεμβρίου και τότε ψάξει να κάνει ομάδα, δεν θα βρει παίκτες να κάνει ομάδα. Οπότε θα την έχει την ομάδα έτοιμη και από εκεί και πέρα το έχουμε ξαναπεί. Ναι. Δελτία μπορούν να βγουν μέχρι και μία μέρα πριν το πρώτο τζάμπολ. Σωστά. Δηλαδή αν το προτάσμα ξεκινάει θεωρητικά 10 Οκτωβρίου, που δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων, μέχρι τις 9 Οκτωβρίου μπορείς να βγάλεις τα δελτία των παικτών. Κανονικά. Οπότε ναι, σε αυτό το κομμάτι τώρα, το ιδανικό για τον Άρη θα ήταν να κλείσει τώρα το θέμα της FIBA και να κάνει κανονικά τις συμφωνίες του μετά. Και να τις ανακοινώνει, να είναι τυπικά όλα. Άμα δεν καταστεί δυνατό αυτό, θα πάει στο Plan B, ας πούμε, που δεν έχει και πολύ μεγάλες διαφορές ουσιαστικά με αυτό που ήθελε να κάνει εξ αρχής. Μάλιστα. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έγινε, Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Έγινε, Κώστα. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ο Αντώνης Γκάτζιος, τον ακούτε και στο All About Aris On Air. Τον διαβάζετε στο allaboutaris.com και στο basketplus.gr. Να πούμε ότι σήμερα στο Basket Plus έχουμε μια συνέντευξη με τον Θεόφιλο Μητρούδη στις 7, διαδικτυακή, τηλεοπτική. Τώρα, τα μπασχετικά μας με τον Αντώνη τα είπαμε, τα τουάρι. Υπάρχει έτσι μια μικρή ανησυχία στον κόσμο για τον μπασχετικό Άρη, αλλά εγώ θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Η ομάδα θα κατεβεί κανονικά, όπως είπε και ο Αντώνης, και θα είναι και καλή αγωνιστικά. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει. Έχει πολλά χρέη, όντως. Έχει πολλά στο κεφάλι της. Έχει πολλά εμπόδια. Οπότε και μόνο αν κατεβεί και ό,τι ρόστερ και να κάνει, θα είναι άθλος και πάλι. Έτσι, αυτό θα πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, φτάσαμε 4.30. Θα πάμε, Χρήστο, σε ένα ακόμη μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με περισσότερο ρεπορτάζ. Ενδεχομένως να προλάβουμε να ακούσουμε και δικές σας απόψεις. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι σε ένα λεπτό πάλι μαζί. Πού πάμε με την Ατέρνα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, Χρήστο? Λοιπόν, το λιοντάρι αυτό της rock και pop μουσικής. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο τελευταίο ημίωρο. Ακούσαμε για Άρη, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Από Νίκο Παπαδόπουλο και Αντώνη Γκάτζιο την ενημέρωση. Πάμε για το τελευταίο ημίωρο, όπου θα έχουμε ενημέρωση και για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Σας είπα βέβαια τα κλισέ όσον αφορά σε διαιτητές και τα λοιπά. Την κινητικότητα που υπάρχει, για να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς, για τη φανέλα. Θα αρέσει και αυτό είναι το σοβαρό πρόβλημα για την ομάδα. Και βεβαίως το τι μέλη γενέστε και στην Μπεσίκτας, όπου υπάρχει αρκετή κινητικότητα από ό,τι βλέπω και διαβάζω, όσον αφορά βεβαίως μεταγραφές και τα λοιπά. Θυμίζουμε ότι ο αγώνας είναι την Τρίτη, έτσι, πάμε σε αντίστροφη μέτρηση, άρα δεν περιμένουμε, εννοείται, από τον ΠΑΟΚ μεταγραφική κίνηση, ή ακόμη και να έχει κλείσει κάποιος παίκτης, ακόμη και να γίνει, εννοείται ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να παίξει, έτσι, έχει αποκλειστεί πλέον αυτό το ενδεχόμενο. Ακόμη και να έρθει και ο Νεϊμάρ, που λέει ο λόγος, έτσι, πολύ έτσι χοντρικά λεγόμενοι. Λοιπόν, θα έχουμε πιθανότατα ενημέρωση και για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ λίγο αργότερα. Για τον Ηρακλή σας είπα οι εξελίξεις ποιες είναι. Αναμένεται να οριστικοποιηθεί από την ΕΠΟ η αναδιάρθρωση των κατηγοριών, υπό την έννοια ότι θα επιτραπεί στον Ηρακλή Αμπελοκήπων ως τέταρτο
στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας να ανεβεί στην τρίτη εθνική, και αυτό σημαίνει ότι προφανώς εφόσον πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία θα μπορέσει έτσι όντας σε επαγγελματική λίγα, ας πούμε επαγγελματική, να μπορέσει και ο Ηρακλής να κινηθεί σχετικά ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης, έτσι, ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής, το πούμε έτσι. Τώρα από εκεί πέρα το ποιος θα μιλήσει, τι θα πούνε, πώς θα μιλήσουν, ποια είναι τα δεδομένα, τι ζητάει ο Ηρακλής Αμπελοκήπων κτλ. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί από τις επαφές. Μέχρι στιγμής επαφές δεν υπάρχουν. Σκέψεις υπάρχουν. Κρούσεις υπάρχουν. Από εδώ και στο εξής θα πρέπει να υπάρχουν και έργα. Έτσι, δεν θα πρέπει να υπάρχουν μόνο λόγια. Είπαμε νωρίτερα ότι αποφασίστηκε να γίνει με τα ρόστερ τα περσινά ο τελικός του κυπέλου, αλλά και ο αγώνας της Ξάνθης με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Η Ξάνθη, η οποία έχει προσφύγει στο διαιτητικό, δεν θέλει να γίνει ο αγώνας, ούτε ο Απόλλωνας θέλει να γίνει ο αγώνας. Οι δύο ομάδες όμως έχασαν την προσφυγή που είχαν κάνει για να διεξαχθεί το παιχνίδι αυτό. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τώρα έχουμε ένα τελευταίο 20 λεπτό. Όποιος θέλει μπορεί να καλεί στο 287-888. Να πούμε και δύο πραγματάκια μεταξύ μας, έτσι, μια που δεν μας ακούει κανείς, μόνο όλη η Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, οπότε μπορείτε να καλείτε από τώρα μέχρι τις 5, δεν έχουμε πολλή ώρα έτσι κι αλλιώς, κάνε 20 λεπτό, να πούμε τα ποδοσφαιρικά μας, μπασκετικά μας, 287-888. Είπαμε ότι η ίδια απόφαση της ΕΠΟ για τα ίδια ρόστερ στον τελικό του κυπέλου που είναι στις 30 Αυγούστου ισχύει και για τα μπαράζ, το Ξάνθη Απόλλων Σμύρνης. Δικαίωμα έχουν όσοι υπέγραψαν επαγγελματικό συμβόλαιο μέχρι τις 2 Αυγούστου. Και μάλιστα η Ξάνθη πρόλαβε και έκανε επαγγελματίες κάποια παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 για να μπορέσει να συμπληρώσει και ομάδα, έτσι. Γιατί θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες μέρες έδιωξε καμιά 15 παίκτες η Ξάνθη. Έδιωξε. Λύθηκαν τα συμβόλαιά τους. Αντίθετα, ο Απόλλωνας Σμύρνης δεν πρόλαβε να κάνει επαγγελματίες πιτσιρικάδες και θα παίξει με όσους έχουν απομείνει από την πρώτη ομάδα, την περσινή εννοώ, πρώτη ομάδα. Μου θυμίζεις Νίκο Κατανάκη και Εξπρέσ του Μεσονικτίου. Θυμάσαι, Χρήστο, το φίλο μου. Λοιπόν, φίλο μας. Λοιπόν, τι ωραίες εκπομπές τότε, 12 ώρα το βράδυ. Τις γράφαμε και σε κασέτα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Στέριος λέει και η Κύπρος λέει, σας ακούει όχι μόνο η Βόρειος Ελλάδα. Έτσι, Στέριο φιλαράκι μου. Πράγματι, μας ακούει και η Κύπρος, να σου δώσουμε χαιρετισμούς. Να πούμε ότι ο Στέριος, παιδιά, είναι μια εξαιρετική περίπτωση, μια ξεχωριστή περίπτωση. Αγόρασε εισιτήριο διαρκείας για τον μπασκετικό Ηρακλή, το είπαμε στην εκπομπή της προάλλες, χθες και προχθές. Το αγόρασε, σήμερα έκανε την κατάθεση και θα το δώσει σε ένα νεαρό φίλο της ομάδας, καθώς ο ίδιος δεν μπορεί, όπως είναι τα πράγματα βεβαίως και μένοντας στην Κύπρο, να το χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι το μεγαλείο, η μαγκιά που λέω εγώ, έτσι, για το Στέριο. Και βεβαίως αποτελεί και παράδειγμα, θα έλεγα εγώ, αφοσίωσης για την ομάδα, γιατί είπαμε ότι δεν γινόμαστε ομάδα Ηρακλής Άρης ΠΑΟΚ μόνο για τις νίκες και τις χαρές, και δεν στηρίζουμε μόνο τα κερδίζει η ομάδα. Δηλαδή όταν κερδίζουν οι ομάδες, ας πούμε, δεν τρέχουμε να πάρουμε εισιτήριο. Όταν χάνουν οι ομάδες κανονικά πρέπει. Αυτό είναι το σωστό οπαδικό παράδειγμα. Στα δύσκολα, έτσι, στην Α2 και στη Β' Εθνική, εκεί φάνηκε ποιοι ήταν στο πλευρό και ποιοι στήριζαν και βοηθούσαν. Ακόμη και με την κριτική και τότε, έτσι. Κάθε μεγάλη ομάδα, εννοείται, θα έχει πολύ κόσμο και θα έχει και κριτική. Εννοείται, δεν μπορεί όλοι να είναι συντεταγμένοι. Και κάποιος θα πει, όχι ρε παιδιά, τι παίκτης είναι αυτός που πήρατε, έπρεπε να πάρετε τον τάδε. Αυτό είναι η καλώς εννοούμενη κριτική. Από εκεί και πέρα όμως, το να στηρίζεις μια ομάδα στα δύσκολα, για μένα είναι πολύ σημαντικότερο από το να τρέχεις, ας πούμε, να ψάχνεις εισιτήριο σε ένα μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, έτσι, για να δείξεις ότι πήγες, ας πούμε, στο Ηρακλής ΠΑΟΚ ή στο Ηρακλής Παναθηναϊκός. Στο Ηρακλής Δάφνη είναι το θέμα. Αυτή είναι η μαγκιά. Και στο Άρης Μήλωνας, όχι στο Άρης ΠΑΟΚ. Και στο ΠΑΟΚ Λάρισα, στο ΠΑΟΚ Χολαργός, όχι στο ΠΑΟΚ Άρης, έτσι. Τώρα θα μου πεις, τι ψάχνεις, φίλε? Και ο κόσμος, ας πούμε, έχει κάθε μέρα 10 ευρώ και 20 ευρώ να δίνει. Θα πάει στο σημαντικότερο μάτς, στο πιο καλό μάτς. Δεν θα πάει να δει ΠΑΟΚ Ηράκλειο.
Τέλος πάντων, αυτή είναι η δική μου προσέγγιση, η δική μου άποψη. Όποιος θέλει τη δέχεται, όποιος θέλει την αφήνει και προχωράμε. Δεν υπάρχει ζήτημα. Απλά το λέμε αυτό με αφορμή το φίλο μου, το φίλο μας από την Κύπρο, το Στέργιο που μας ακούει, που περίμενε πώς και πώς να πάει ο Ηρακλής να παίξει με τον Κεραυνό και τα χάλασε τα σχέδια ο κορονοϊός, ο πεταμένος, όπως το λέω εγώ χαρακτηριστικά. Δεν πειράζει, θα γίνει. Κάποια στιγμή το συναπάντημα θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν γίνει. Εξέλιξη σημαντική. Η UEFA έστειλε σκληρή επιστολή. Τι σκληρή δηλαδή? Σε σκληρό εξώφυλλο. Ναι, σε στυπόχαρτο. Σκληρή επιστολή. Με την οποία ζητάει να εξαιρεθεί η ΕΠΟ για να γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Στην επιστολή γίνεται λόγος για κυβερνητικές παρεμβάσεις. Αποκλείεται, το πιστεύω. Όχι, ρε, τι κυβερνητικές παρεμβάσεις. Ο Λευτέραρος θα πάει μια χαρά. Και ζητάει εξαίρεση για την Ελληνική Ομοσπονδία για να κάνει εκλογές τον Οκτώβριο, αλλιώς θα υπάρξουν κυρώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η UEFA αναφέρει, διαβάζω από τον gazeta.gr, αναφέρει στην επιστολή της πως οι εκλογές έπρεπε να είχαν γίνει από το καλοκαίρι. Όμως είναι λογικό που πήραν παράταση λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό. Από εκεί και πέρα όμως σημειώνεται πως δεν πρέπει να μπαίνουν διαρκώς εμπόδια στην ΕΠΟ. Ούτε να υπάρχουν κυβερνητικές παρεμβάσεις. The Red Lefter. Ζητάει με αυστηρό και σκληρό ύφος να εξαιρεθεί η ΕΠΟ για να κάνει εκλογές τον Οκτώβριο. Αλλιώς θα υπάρξουν κυρώσεις που θα αφορούν κυρίως την Ελληνική Ομοσπονδία. Για την επιστολή υπήρξε ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τετάρτης σήμερα που έγινε στην ΕΠΟ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Άλλη μια διαφήμιση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι τα καλύτερα δυνατά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Έτσι όπως μας τα έχει κάνει και ο Λευτέρ και όπως μας τα έχει κάνει και ο Ρίτεν, ο γραμμένος δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τα πράγματα πάρα πολύ ωραία. Θα πρέπει και οι ομάδες βεβαίως να βοηθήσουν να απαλλαγούμε από αυτό το τοξικό περιβάλλον. Οι ίδιες το δημιουργούν, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα μην λένε ο κόσμος και η κατάσταση στην κοινωνία και οι δημοσιογράφοι και τα λοιπά, έτσι. Οι ίδιοι παράγοντες δημιουργούν αυτό το τοξικό περιβάλλον και οι ίδιοι παράγοντες είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν να απαλλαγούμε επιτέλους από αυτό το τοξικό περιβάλλον. Αν δεν τα καταφέρουν, αν δεν θέλουν το που είναι το πιθανότερο, τότε θα πρέπει να βρεθούν κάποιες πολύ δραστικές λύσεις, να πάρθουν δραστικές αποφάσεις. Και ρηξικέλευθες μπορούνε, δεν βλέπω ότι μπορούνε. Θέλουνε, με τίποτα δεν θέλουνε. Άρα, υγεία πάνω απ' όλα, προχωράμε, μην παραπονιέστε για τίποτα. Έχουμε το ποδόσφαιρο που μας αξίζει. Για πάμε να ακούσουμε και ένα φίλο ακροατή τώρα, λίγο πριν ολοκληρώσουμε. Γεια σας. Ωραία, γεια σας κύριε Κούσης. Ναι, εδώ παρόν. Ωραία. Χαράλαμπος από την όμορφη Καβάλα, μετά τη Θεσσαλονίκη και τα Γιαννιτσά. Να πω. Πρώτη δηλαδή είναι η Καβάλα, μετά είναι η Θεσσαλονίκη και μετά είναι τα Γιαννιτσά. Ακριβώς όπως τα λέω είναι. Η βραχιά. Από την ομορφιά, Α, ναι, από την ομορφιά. Από την ομορφιά όμως. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Να πω όμως κάτι. Να πεις και δύο κάτι. Ωραία, να πω και δύο και τρία και τέσσερα. Χωρίς να θέλω να σε κρατήσω στη γραμμή. Ό,τι θέλεις πες. Να πω κάτι. Ναι. Να πω. Ό,τι θέλω να πω. Πες. Ο Ιβάν ο τρομερός Σαβίδης. Ναι, Ιβάν. Όταν σφάσου να με ακούσει μετά. Πες του. Αφού με διακόπτεις. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Βέβαια έχω δίκιο. Ο Ιβάν ο τρομερός Σαβίδης που έκανε τον ΠΑΟΚ μεγάλο και θα πάρουμε, είμαστε ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ η μισή Ελλάδα και θα πάρουμε και την Τουρκία, την πώς τη λένε αυτή την ομάδα. Την Μπεσίκτας. Την Μπεσίκτας όπως τη λένε. Ναι. Θα τη στριμώξουμε, θα τη βάλουμε μέσα στα δίκτυα. Ναι. Και να πω κάτι. Να πεις. Θα κλαίνε οι Αριανοί. Πω, είπα και εγώ, δεν θα το πει. Βέβαια. Εντάξει. Θα κλαίνε. Χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Θα κλαίνε. Έγινε, τα λέμε. Λοιπόν, για πάμε λίγο και στο ρεπορτάζ τώρα με Κώστα Βασιλόπουλο, γιατί ο κόσμος είναι αισιόδοξος, Κώστα, αλλά τα δεδομένα δεν ξέρω πώς είναι. Τι γίνεται, καλησπέρα. Καλό σου μεσημέρι, καλησπέρα μάλλον, γιατί πέρασε και η ώρα. Τι γίνεται? Καλά, δόξα Θεώ, εσύ? Καλά και εγώ, να. Πήραμε κανένα παίκτη, τίποτα, μπα. Παίκτη, μα εγώ, ψάχνουμε να βρούμε τον κορονοϊό τώρα και σε το... με τον κορονοϊό, τι έγινε με τον κορονοϊό? Δεν υπάρχει κορονοϊός καταρχήν. Δεν υπάρχει. Βέβαια, αφού είναι συνωμοσία, για να μας ελέγχουν.
Λοιπόν, τι γίνεται, κάνει η Μπεσίκτας μεταγραφές όμως βλέπω. Εμείς δεν κάνουμε. Εντάξει. Τώρα για αυτές που κάνει η Μπεσίκτας θα παίξουν όμως. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Δεδομένο. Ο Πάου, κοίταξε, αν σε αποφάσισε να ρισκάρει. Παίρνει τα ρίσκα του. Να, παίρνει όπως, να πάει όπως είναι, ναι. Να πάει όπως είναι, είναι ρίσκο, ξεκάθαρα. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Ναι. Στο δικό μου το μυαλό φαίνεται ως ένα ρίσκο. Εσύ είχες πει ότι πρέπει να πάρει παίκτη οπωσδήποτε. Εγώ είπα ότι πρέπει, επιμένω να το λέω. Ότι ο Πάου θα έπρεπε να έχει πάρει επιθετικό. Ναι. Θα έπρεπε να έχει πάρει ένα σεντερφόρ. Για να μπορέσει να βρει πιο εύκολο τον γκολ. Αυτό τώρα δεν λέει και τίποτα. Μπορεί την Τρίτη να σκοράρει δύο φορές ο Άκμου και μια φορά ο Σκεντέρτσι. Ξέρω τι να λέμε, ότι τι μας έλεγες, ορίστε. Γιατί, κοίταξε να δεις, όταν εκφέρεις γνώμη, υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Να ορίστε τώρα τι λένε, τι έχουν να πούνε οι δημοσιογράφοι κτλ. Άμα δεν σκοράρουν ο Σκεντέρτσι και ο Άκμου και γίνει ένα αποτέλεσμα αρνητικό, θα λένε. Δεν τα λέγατε. Μόνο για χαμένη είμαι. Αυτό είναι δεδομένο. Σίγουρα. Απλά δεν ασχολείσαι, προχωράς, λες αυτό που πιστεύεις, κάνεις αυτή τη δουλειά σου και προχωράς με στόχο να είσαι εντάξει με τη συνείδησή σου. Εγώ λοιπόν ποδοσφαιρικά καθαρά θεωρώ, όπως και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, γιατί και αυτός έχει την άποψη, ότι η ομάδα χρειάζεται επιθετικό. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα αποκλειστεί την Τρίτη. Μπορεί ο Άκουμ να βρει δίθια, μπορεί να βρει δίθια ο Σιντεύσκι, μπορεί να βρει δίθια ο Σβάμπ, μπορεί να βρει δίθια ο Σαμπά, μπορεί να βρει δίθια ο Λιμιός, ο Γιαννούλης, ο οποιοσδήποτε παίκτης θα χρησιμοποιηθεί από τον Φερέιρα στη μεγάλη προσπάθεια πρόκλησης του ΠΑΟΚ. Απλά επειδή το παιχνίδι είναι κομβικό, δεν θα το άφηναν στην τύχη. Ναι. Γιατί είναι κομβικό? Γιατί ο ΠΑΟΚ με μια πρόκληση επί της Μπεσίκτας εξασφαλίζει αυτόματα θέσεις στους ομίλους του Europa League. Το ποσό που θα μπει στα ταμεία της ΠΑΕΠΑΟΚ από τις δύο αυτές, από την πρόκριση και τη συμμετοχή στους ομίλους του Europa Link, αν η ομάδα δεν προχωρήσει, αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο ποσό για μια ομάδα η οποία ψάχνει και τα 100 ευρώ για να είναι ok στο financial fair play. Ναι. Για να μην τεμπερδεύει ο κόσμος, Κώστα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει οικονομικό πρόβλημα, αλλά η ΠΑΕ έχει ανάγκη εσόδων και για το financial fair play, αλλά και γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή να πάψει αυτή η κατάσταση, η υφιστάμενη κατάσταση. Ναι. Λείπουν 15 Ιβάν Στήλτα, λείπουν 16 Ιβάν Στήλτα, λείπουν 12 Ιβάν Στήλτα κάθε χρόνο. Αυτό δεν είναι μια φυσιολογική εξέλιξη σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Θα μου πεις, το κάνει η ΠΑΡΗ, το κάνει η Τσέλση, το κάνει... εντάξει, οκ, το κάνουν αυτοί, αλλά μιλάμε και για άλλα μεγέθη, έτσι. Ναι. Δεν είναι το ίδιο, αλλά μεγέθη οικονομικά εννοώ. Σωστά. Δεν γίνεται συνέχεια να βάζει και το χέρι στη τσέπη, έτσι, ναι. Πρέπει να και λογιστικά γίνεται, το θέμα είναι, ναι, δεν γίνεται και εμπορικά και. Ναι. Το ότι έχει λεφτά τι σημαίνει, ότι θα πρέπει να διαθέτει στον ΠΑΟΚ αλόγιστα χρήματα χωρίς να υπάρχει αναμενόμενη μια λογική ανταπόκριση. Δεν γίνεται. Δεν είναι, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, μια ποδοσφαιρική λογική. Εγώ δεν λέω να γίνει μια μεταγραφή για τη μεταγραφή. Δεν είμαι άρρωστος με τις μεταγραφές. Αντίθετα, μάλιστα, πιστεύω ότι πρέπει μια μεταγραφή να είναι μια ενίσχυση, μια κίνηση. Πρέπει να είναι πολύ πολύ καλά μελετημένη και να γίνει μόνο και αν και εφόσον είναι πεπισμένοι όλοι σε έναν οργανισμό, δηλαδή ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής, ότι αυτός ο παίκτης οι πιθανότητες να πιάσει και να αποδώσει και να κάνει απόσβεση είναι μεγαλύτερες από το να αποτύχει. Μπα σε εκτός τώρα. Ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να πάει έτσι. Υπάρχει μια διαδικασία πολύ συγκεκριμένη. Μήπως δεν βρήκανε, Κώστα, κιόλας. Μήπως δεν βρήκανε. Ξέρω εγώ. Καλά, σίγουρα. Ναι, δεν βρήκανε. Θεώρησε το δεδομένο ότι δεν βρήκαν αυτό που έψαχναν ναι. και στην τιμή που έψαχναν. Έτσι, και επίσης δεν υπήρξε η αποδέσμευση όταν θα έπρεπε να γίνει. Αν αυτή η εξέλιξη που αποκάλυψε χθες το ΙΜΠΑΟΚ με τον Στοχ γινόταν μία εβδομάδα νωρίτερα, ίσως να είχαμε διαφορετικού τύπου εξέλιξη. Σωστό. Γιατί το ποσό που... αν μου επιτρέπετε η λέξη γλιτώσει ο ΠΑΟΚ, είναι 2 εκατομμύρια, είναι 2,5 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα λεφτά. Δεν είναι λίγα. Σε 2 χρόνια, δηλαδή την επόμενη διετία, ο ΣΤΟΚ θα κόστιζε στον ΠΑΟΚ αμοιβές, μισθούς και φορεία 2,5 εκατομμύρια. Ένας 250 το χρόνο. Δεν είναι αμοιβή όλα αυτά, έτσι το ναι, το ναι, είναι όλα μέσα, ναι. Ναι, τα λεφτά αυτά λοιπόν μένουν στο ταμείο. Αν τα χρήματα αυτά υπήρχαν
μια εβδομάδα νωρίτερα, ίσως γινόταν η κίνηση για τον center for. Δεν λένε όχι στο center for, στον ΠΑΟΚ, λένε ότι υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει αυτό δυστυχώς που είναι λίγο παράξενο ότι καλά, μα αν περάσουν θα πάρουν παίκτη, αν περάσει ο ΠΑΟΚ θα πάρει παίκτη, διότι θα υπάρχει και οικονομική δυνατότητα. Αν τον πάρει τώρα και δεν περάσει, περάσει το πρόβλημα. Έτσι. Θα πρέπει να πάει στον τρίτο προβληματικό του Europa League και μετά στα play-off του Europa League για να εξασφαλίσει θέση στο Europa League, έτσι, για να ξαναπάρει τα χρήματα για τα οποία, στα οποία αναφέρθηκα νωρίτερα. Τώρα, αγωνιστικά, η ομάδα είναι σε μια κατάσταση προσαρμογής στα δεδομένα του συγκεκριμένου αγώνα. Αν μου επιτρέπετε αυτό να πω, ότι δεν σκέφτονται τίποτε άλλο. Δουλεύουν πάνω σε αυτό καθημερινά για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να δείξει το καλύτερο δυνατό πρόσωπο κόντρα στην Μπεσίκτας. Πώς διαβάζει την Μπεσίκτας είναι η ερώτηση, αφού δεν έχει δώσει φιλικά. Την Μπεσίκτας την διαβάζουν σε σχέση με την εικόνα που παρουσίαζε κατά τη διάρκεια της περσινής περίοδου. Παρά τις αλλαγές που έχει σε πρόσωπα και το γεγονός ότι αποδυναμώθηκε, το στυλ παιχνιδιού δεν μπορεί να είναι διαφορετικό, δεν υπάρχει χρόνος για να μπει κάτι διαφορετικό, για να γίνει κάτι διαφορετικό. Γίνεται η σχετική ανάγνωση και η ανάλυση από τους αρμόδιους στον ΠΑΟΚ. Τι θα δούμε την Τρίτη είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Είναι πολύ καλή ερώτηση, την οποία δεν μπορεί κανείς εύκολα να απαντήσει. Και γιατί δεν έχουμε δείγμα ΠΑΟΚ πέρα από τα δύο φιλικά παιχνίδια. Βλέπεις, αποφεύγουν να κάνουν και άλλο φιλικό. Ναι. Και γιατί δεν είναι εύκολο. Υπήρξαν διάφορες προτάσεις για να πάει ο ΠΑΟΚ στο εξωτερικό ή να έρθουν ομάδες από το εξωτερικό για να γίνει φιλικό. Σωστά. Αλλά υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχουν θεατές, άρα υπάρχουν έξοδα τεράστια τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν. Και το δεύτερο και σημαντικό είναι ότι υπάρχει ο φόβος του κορονοϊού. Δηλαδή, ναι, να γίνει φιλικό, να ξέρεις τι θα είναι η αντίπαλη. Ναι, αν το ΠΑΟΚ κάνει κάθε τρεις μέρες, τέσσερις μέρες κάνει τεστ. Οι άλλοι κάνουν. Δεν το ξέρεις. Οπότε, και πώς θα μπουν, άδειες πάλι, τέτοια θέλει ιστορίες. Πολύ μεγάλη διαδικασία και αντίστοιχα θεωρώ ότι για τους ίδιους λόγους και οι Τούρκοι δεν έχουν στο πρόγραμμά τους φιλικά. Οπότε πάμε λίγο στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα και οι δύο. Και οι δύο, σωστά. Και οι δύο. Ο ΠΑΟΚ έχει πιο δομημένο ρόστερ σε σχέση με την Μπεσίκτας, διότι έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρεις αποχωρήσεις, του Μαουρίσιο, του Διερήμια και του Στόχ. Σωστά. Του Στόχ δεν ξέρω κατά ποσοστιαία ο βαθμός, η ποσόστοση της απουσίας είναι πολύ μικρή, γιατί έλειπε στα περισσότερα παιχνίδια της χρονιάς, τον είδαμε στο τέλος μόνο στα play-off. Μαουρίσιο και Διερήμια όμως είχαν συμμετοχές. Ήρθε ο ΣΒΑΜ να προσθεθεί για να ισορροπήσει, έτσι. Έχει την επιστροφή του Κρέσπο που έλειψε από το δεύτερο μισό. Έχει την επιστροφή του Ζαμπά που έλειψε σχεδόν από το ξεκίνημα της χρονιάς. Και έχει τη δυνατότητα, ας πούμε, έτσι, επιλογών περισσότερων ο Φερέιρα από αυτές που είχε πέρσι στην διάθεσή του. Αντίστοιχα, ο προπονητής Μπεσίκτας δεν έχει τόσο μεγάλες επιλογές, γι' αυτό και ψάχνει ένα γωνιωδός παίκτες στην Μπεσίκτας. Ναι. Έχει αρκετές αποχωρήσεις. Και ξαναλέω, αυτός που παίρνει, δηλαδή τώρα, αν υποθέσουμε ότι πάω, θα θέλει να παίξει αύριο Πέμπτη, να παίξει την Τρίτη. Ποτέ. Τελείωσε τώρα. Δεν υπάρχει. Ποτέ. Δεν υπάρχει. Δεν, και ο ίδιος ο προπονητής δεν μπορεί να το βάλει τώρα. Θα έρθει Πέμπτη, θα ξεκινήσει Παρασκευή. Δευτέρα τελειώνει προπονήσεις για να τον βάλει να παίξει και άλλοι τόσο καιρό που κάνουν προπονητή είναι δηλαδή. Ακριβώς. Και μέσα στην ομάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ναι. Σωστό. Γι' αυτό και δεν έχει εξέλιξη πιο άμεση από αυτήν που περιμέναμε το θέμα του Πασχαλάκη. Με τον Πασχαλάκη υπάρχει ενδιαφέρον από δύο ισπανικές ομάδες. Είναι προχωρημένο το ενδιαφέρον. Είναι ενημερή ΠΑΕ, είναι ενημερός ο παίκτης. Είναι πολύ προχωρημένα τα πράγματα. Ωστόσο, οι εξελίξεις νομίζω ότι θα δρομολογηθούν μετά την Τρίτη. Ανεξαρτήτως πρόκρισης ή όχι. Άρα είναι και αυτό το είπα. Παιχνίδι ορόσημο, παιχνίδι κομβικό. Εκεί είναι στραμμένο το βλέμμα. Η προσοχή εννοείται. Όλων, εννοείται.
Είναι πολύ σημαντικό το μάτς. Μάλιστα, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Στο Open TV, η μετάδοση, η απόφαση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ για να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι φίλοι να το παρακολουθήσουν. Ναι. Όλοι οι φίλοι, και είναι η απόφαση είναι. Υπάρχει η τουρκική προκλητικότητα η οποία δεν σταματά ποτέ. Twitter, αυτό, μπαίνουν οι Τούρκοι κτλ. Μπαίνουν και βρίζουν κτλ. Είναι και λίγο μπουνταλάδες, έως πολύ μπουνταλάδες. Ναι ρε φίλε. Κάπου τρελαίνεσαι. Στο 2020 είσαι ρε. Τι γίνεται τώρα. Είναι λίγο πιο πίσω σε αυτό. Άντε λίγο πιο cool να είμαστε, ας πούμε, εντάξει. Είναι λίγο πιο πίσω. Τέλος πάντων. Είναι λίγο πιο πίσω, ναι. Είναι λίγο πιο πίσω. Πόλεμο του πληκτρολογίου. Σωστά, σωστά. Έγινε Κώστα, εντάξει. Αυτή είναι η κατάσταση. Εσύ είσαι σε καλή κατάσταση. Εγώ είμαι σε φόρμα πάντα, ναι, πάντα. Μπασκετάκι. Πετάει. Πετάει, ε. Πετάει. Ο Στέρνιος ακούει και παίρνει, θα μου πάρει τηλέφωνο. Καλά, τι μου μιλάς για μπάσκετ, τι σε νοιάζει τον μπάσκετ, εσένα. Είναι αισιόδοξο. Ο Στέρνιος πάντα ήταν αισιόδοξο για μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ήταν αισιόδοξο. Όχι, εγώ για το Ηρακλή, δεν είπα για ΠΑΟΚ. Ηρακλή ξεφύγει, δεν είναι σε άλλη διάσταση. Είναι σε άλλη διάσταση. Ναι. Και στον ΠΑΟΚ γίνεται η δουλίτσα φέτος. Ναι, αυτό λέω. Ο ΠΑΟΚ θα είναι καλός. Το φαντάζομαι, διότι η διαφορά με άλλες χρονιές είναι ότι αυτοί που βάζουν τα λεφτά τους διαχειρίζονται και την ομάδα. Έτσι. Αυτό που δηλαδή που γίνεται στην Ηρακλή και κατάφερε να πετύχει και τον μπάσκετ του Ηρακλή, όσο απέτυχε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ναι, σωστά. Δεν διαχειρίζομαι εγώ τα λεφτά άλλου, διαχειρίζομαι τα δικά μου λεφτά. Έτσι. Αυτός που πληρώνει κάνει και κουμάντο. Ναι, αυτός που πληρώνει κάνει και κουμάντο. Θα πάρουμε αυτό, θα πάρουμε εκείνο, θα πάρουμε τον άλλο. Κουμάντο, η λέξη διαχείριση μου αρέσει. Ναι, εντάξει. Δηλαδή διαχειρίζεται τα χρήματά του, καταλάβες. Ναι. Και λέει, παίρνει τις αποφάσεις και λέει θα κάνουμε αυτό γιατί πρέπει να γίνει εκείνο και πόσο έχουμε τόσο. Μέχρι εκεί θα πλώσουμε τα πόδια μας, όσο φτάνει το σεντόνι, το πάπλωμα. Θα πάρουμε αυτόν και αυτόν και αυτόν και αυτόν. Βέβαια. Και θα τον πληρώσω αυτόν, αυτόν και αυτόν. Έτσι. Έτσι. Ωραία Κώστα, έγινε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός. Να σε καλά. Απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, Κώστας Βασιλόπουλος, τον ακούσαμε για το ρεπορτάζ, έστω και στο τελείωμα της εκπομπής, σε καλή χρονική στιγμή πάντως, στις 5 παρά, τον ακούσαμε, 5 τώρα πήγε. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, δεν προλάβαμε πάλι να ακούσουμε, μόνο ένα φίλο ακροατή ακούσαμε από την Καβάλα, ανεβασμένο ψυχολογικά. Λοιπόν, πρώτο Θεός αύριο, λίγο μετά τις 3 θα είμαστε και πάλι μαζί στο Τρίποντο εδώ. Χρήστος και όσοι μαζί μας, ρύθμιση του ήχου στην επιλογή των ωραίων μουσικών. Κώστας Κούσης στο μικρόφωνο. Δεν έχω και πολύ χρόνο για να πλατιάσω περισσότερο. Θα μπορούσα να το κάνω βέβαια για άλλα 5 λεπτά, εννοείται. Λοιπόν, αύριο και πάλι ραντεβού με ειδήσεις, με σχόλια, με ρεπορτάζ. Τώρα, All About Aris On Air για όλα τα θέματα του Άρης, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.